Χαίρετε κύριε και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και όλα τα καλά να σας συμβούν. Η Κυριακάτικη Αρένα πιστεί στο ραντεβού της, εδώ, όπως θέλω να πιστεύω και εσείς, από το δικό σας σπίτι. Εμείς όλοι, μια μεγάλη παρέα εδώ στην Κεντρική Ελλάδα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φτιάξουμε, θα δημιουργήσουμε μαζί ένα καλό, δημιουργικό, βατό και άκρος αθλητικό δίωρο. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά ευχόμαστε το Άγιο Φως, το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τα μυαλά όλων των ανθρώπων, και ευχή μέσα από την καρδιά μας είναι προς όλους όσοι μας παρακολουθείτε, και αν δεν μας παρακολουθείτε πάλι ευχή εμείς σας δίνουμε, ό,τι στόχο έχετε οριοθετήσει να τον κατακτήσετε. Και η ευχή αυτή βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Να είστε όλοι καλά και εμείς σας, οι συνεργάτες μου και εγώ, σας υποσχόμαστε ένα άκρος ενδιαφέρον δίωρο. Πάρτε το πρώτο. Ξανά μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, και πάμε γρήγορα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Καλογιάννη και τον φίλο μου τον Σπύρο τον Κανούλη. Γεια σας, Γιάννα ρε, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά. Τα να είμαστε. Σε έχει ο Θεός όρθιο πάντα, και ό,τι έχεις μέσα στην καρδιά και στο μυαλό σου να το κάνεις. Και καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ ότι επιθυμείτε. Εμείς τι επιθυμούμε, υγεία. Μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έρχονται. Το σημαντικότερο γεγονός είναι αυτό, αν και στις εποχές μας, αν δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις και υγεία. 100%. Δεν βαριέσαι. Τι να πούμε. Δεν έχεις και πολύ άδικο, αλλά... Εντάξει, υγεία. Υγεία. Έχουμε πάλι και πάρα πολλά δώρα πριν περάσουμε, γιατί έχουμε πλούσια αγωνιστική κίνηση. Είχαμε εμβόλυμες αγωνιστικές. Έχουμε πλήρη σήμερα. Έχουμε κύπελο. Έχουμε κύπελο σε 2-3 μέρες. Μπαίνουν τα πράγματα, μπήκε το νερό στα βλάκι που λέμε. Μπήκε και σήμερα, είχαμε και προγραμματίες φοβερές αποκαλύψεις. Αλλά η μεγάλη νίκη της ΑΕΛ νομίζω ότι δεοντολογικά, εμένα προσωπικά, πρέπει να με φρενάρει. Γιατί έτσι πάντα σκέφτομαι το καλό του κοινωνικού συνόλου. Οι συλλόγων που εκπροσωπούν το κοινωνικό σύνολο είναι αυτό που προέχει. Όχι γιατί πρέπει ο δημοσιογράφος να κρύβει τις αλήθειες, οι οποίες στην κυριολεξία καίνε, αλλά γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να πρυτανεύει η ομόνοια, η λογική, διότι ειδικά στο ποδόσφαιρο όλοι κρύονται εκ του αποτελέσματος, στο τέλος. Εννοείται ότι όλοι κρυνόμαστε από το αποτέλεσμα. Κάτι. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Αλλά για σκέψω όμως, αν η αποκάλυψη της αλήθειας είναι για το καλό ενός συλλόγου, ενός ανθρώπου. Ακριβώς, ναι. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και θα ακολουθώ σε αυτόν τον δρόμο που λες, Αποστόλη, αλλά δεν είναι για το καλό. Είναι απλά για να μάθει ο κόσμος πληροφοριακά τι συμβαίνει πίσω από τις κουίντες, πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από το παραβάν. Γιατί κάποιοι άλλοι παρουσιάζουν ρόδινες ορισμένες καταστάσεις, ενώ το άσπρο είναι οπωσδήποτε μαύρο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες είναι αυτές που στο τέλος μιλάνε. Αλλά βέβαια. Κρατάμε την πόρτα μισάνοιχτη, δεν θα κρύψουμε τίποτα από τον κόσμο. Ενδεχομένως, αν προκληθούμε. Και αν ερωτηθούμε, έτσι. Και αν ερωτηθούμε, και σήμερα την ανοίξουμε την πόρτα ορθάνοιχτα. Έτσι. Γιατί εσύ τουλάχιστον με την εν γέννη πορεία σου στον χώρο, πάρα πολλά χρόνια, ήσουν και είσαι ακόμα μαχητής έτσι της ενημέρωσης και της αλήθειας. Προς το παρόν είμαι μαχητής μέσα από αυτό το βήμα εδώ που μου δίνεται. Την αλήθεια και την ενημέρωση υπηρετούμε και εδώ, Γιάννη, έτσι δεν είναι. 100%. Διαφορετικά δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Έτσι, μπράβο. Δεν έχουμε νόημα ύπαρξης μετά. Χρειάζεται όμως, όπως λέει ο Γιάννης. Θα ήμασταν σε ένα μπαλκόνι. Θα κάνουμε τον πολιτικό να οικονομήσουμε.
Τι χρειάζεται, Σπύρο? Ηρεμία, σύνεση και όπως λέει και ο Γιάννης, η πόρτα είναι μισάνοιχτη και εδώ είμαστε. Ηρεμία, εννοείται. Μα... Ναι, γιατί γίνονται φοβερά πράγματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η εκπομπή δεν είναι για να καλύπτουμε τόσο χρόνο, γιατί περιμένουν ομάδες και κόσμος αμέτρητος. Και περιμένουν να πάρουν και δώρα, Γιάννη. Αρκετά. Και δώρα περιμένουν να πάρουν, αλλά μόνο ένα θα πω από τα χίλια που έχω κρατημένα. Δεν είναι δυνατόν 5 χρόνια να πυροβολούν τον Καλογιάννη γιατί κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση εδώ, καλή ώρα, διότι εκπρόσωπος τύπου, συγγνώμη, μιας ομάδας της ΑΕΛΕΜ προκειμένου δεν μπορεί να ταυτίζεται με εκπομπές, άλλη είναι η δουλειά του, και τσουπ, οι κατήγοροι των 5 ετών να είναι σε 3 εκπομπές. Και δεν μιλά κανείς. Ποιο? Τους πείραζαν αυτά που έβγαζε ο Κούγιας, καλή του ώρα, και ακούσαμε διαχειλαίου του κυρίου Δαβέλη παράγκα. Πριν ο Κούγιας ήταν γραφικός που μιλούσε για Παπαδόπουλους, για έτσι και αλλιώς, για Παρπαθωμάδες. Τώρα είναι σωστόχαστρο η ΑΕΛ. Ελάτε μωρέ. Έχει κάνει ο Νταβέλης με τον Ρογκάκη και τον Λεωτσάκο και άλλον και ένα δυο ακόμα, έχουν κάνει ομάδα, ξέρω εγώ τι... Ναι, για την Διετησία. Ναι, ναι, ναι. Και γκρεμίστηκε ο φούρνος του Χότζα. Ναι, ο πρώτος που θα γκρεμιστεί. Τέλος πάντων. Από το Lux Market λοιπόν έχουμε μια δωροεπιταγή, στη Σκαρδίτσας έχουμε μια δωροεπιταγή 50 ευρώ. Έχουμε 10 κιλά Θάνος χρώμα από την εταιρεία Θάνος χρώμα. Έχουμε από τον Θωμά του Μαλαμίδη αρκετά δώρα, πάρα πολλά δώρα για όλη την σεζόν. Συνεχίζουμε πάντα με ένα διάβροχο, είναι και της εποχής τώρα, γιατί όπως μας λένε και οι, όχι μόνο τα μερομήνια αλλά και οι επιστήμονες, οι μετεωρολόγοι, ότι σε 3-4 μέρες θα αρχίσει ο πραγματικός χειμώνας. Είδαμε. Ένας πυροσβεστήρας λοιπόν ενός κιλό αυτοκινήτου και ένα διάβροχο από τον Θωμά του Μαλαμίδη. Από το συνεργείο του κύριο Θεοδόρο έχουμε αλλαγή λαδιών για το αυτοκίνητό σας. Έχουμε επίσης ένα 50 από το Μεθιστάνα, κεντρικό τσιπουράδικο στην Νέα Ιωνία, στο Βόλο. Μπόκος. Μπόκος Γρηγόρης, ναι, είναι της οικογένειας Μπόκου. Ναι, είναι... επειδή εδώ στη Λάρισα έχουμε Μπέκος. Άλλο, Μπέκος, Μπόκος έχει, ναι. Μπέκος είναι, δεν είναι καρτσότικο το Μπέκος? Ορίστε. Δεν είναι καρτσότικο όνομα το Μπέκος? Όχι, είναι από ό,τι γνωρίζω Βλάχη. Α, είναι... εντάξει. Η συντριπτική πλειοψηφία εδώ της Λάρισας. Η Βλάχη είναι διασπαρμένη πάντως όλη τη Θεσσαλία. Δεν είναι μόνο στη Λάρισα ή στα Τρίκαλα ή στην Καρτσότητα. Σε όλο τον κόσμο έχει Θεσσαλία. Σε όλο τον κόσμο, βέβαια, βέβαια. Έχουμε επίσης από τον κύριο Γανωτή πάλι αλλαγή λαδιών για το αυτοκίνητό σας, το συνεργείο στην Αγριά του Βόλου. Επίσης ένα 50 από το τσιπουράδικο τα Φιλαράκια στο κέντρο του Βόλου. Από την εταιρεία Ασμελής, το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ασμελής, ένας πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας. Ακριβώς, αρκετά λεφτά δίνουμε για να ελέγξουμε τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά τμήματα του αυτοκινήτου μας. Η εταιρεία Ευάγγελος Ασμελής το προσφέρει ως δώρο στους τηλεθεατές της εκπομπής μας. Έχουμε από το Πρεμιέρα, Πρεμιέρα Full Live, ένα μπουκάλι της αρεσκίας σας Παρασκευή ή Κυριακή, όχι Σάββατο, και καταλαβαίνουμε τον λόγο. Και επίσης την άλλη Κυριακή τελειώνει για την μεγάλη προσφορά από την εταιρεία Παλάκας. Έχουμε μια εξαιρετική πολυθρόνα με ένα πρωτοπόρο design, πάντα σε σχέδιο, design σχέδιο, ναι, του Χρήστου Παλάκα και των συνεργατών του. Την άλλη Κυριακή θα κάνουμε την κλήρωση από τους τυχερούς. Σήμερα είναι η τελευταία Κυριακή
για τον τυχερό που θα πάρει, θα μπείτε στην κλήρωση δηλαδή για την εξαιρετική αυτή πολυθρόνα από την βιοτεχνία επίπλων Χριστός Παλάκας. Και επίσης όταν μιλάμε για αέριο, όταν μιλάμε για κινητή τηλεφωνία, για οτιδήποτε αφορά αυτού του είδους τα θέματα, το όνομα είναι ένα για όλη την Λάρισα, για όλη τη Θεσσαλία, είναι το όνομα Φωτάκης. Έχουμε λοιπόν την άλλη Κυριακή επίσης, θα γίνει και η κλήρωση για το μεγάλο δώρο, ένα κινητό τηλέφωνο Xiaomi. Είναι μια προσφορά από την εταιρεία Φωτάκης, όλοι στη Λάρισα και όχι μόνο. Επισκεφτείτε το κατάστημα Φωτάκης, δύο καταστήματα Φωτάκης, στην Φιλιππούπολη και στο κέντρο της Λάρισας, για να ενημερωθείτε για τις προσφορές που υπάρχουν, για οτιδήποτε αφορά ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και φυσικά κινητή τηλεφωνία. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Στέλνετε τις απαντήσεις που θεωρείτε εσείς σωστές. Αυτή η πολυθρόνα του Χρήστου του Παλάκα, ναι, και το θυγατέρο του, μην ξεχνάμε, που είναι στα κουμάντα, τη Λιάνα και την Παΐτσα, τη Παΐτσα και τη Λιάνα. Δεν είναι πολυθρόνα, αυτή είναι να ξαπλώσουν 7 νοματέοι πάνω. Είναι για μας, Γιάννη, που είμαστε εδώ σπίτι. Και πάλι χωράμε, 7 νομά σε ένα δωμά. 7 νομά σε ένα δωμά. Ωραία, το κάνει ο Χρήστος Παλάκας και είναι σίγουρο ότι σύμφωνα και με δική του δήλωση ότι τα δώρα στην εκπομπή μας από την εκπομπή μας από τη βιοτεχνία Χρήστος Παλάκας μέσω της εκπομπής μας για τους εκλεκτούς τηλεθεατές θα συνεχιστούν όλη την σεζόν. Επίσης προχωράμε τώρα και στις ερωτήσεις, όχι επίσης, προχωράμε στις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις έχουμε για την... Εσύ Γιάννη, θες να αρχίσεις με τη δικιά σου? Μία, δύο, πόσες ερωτήσεις έχεις? Ας πούμε δύο. Δύο, έτσι να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα στους τηλεθεατές να έχουμε περισσότερους νικητές. Πάμε. Λοιπόν, επειδή σήμερα στη Νέα Ευκαρπία σημειώθηκαν 4 γκολ, συγγνώμη, ζητάμε 4 προέδρους της ΑΕΛ, της ΠΑΕ ΑΕΛ, και της ΑΕΛ βέβαια πριν γίνει επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, να μην μπλεχτούμε με τον ερασιτέχνη, λέω τώρα, γι' αυτό καταλάβατε. Ναι. Α, ναι, εντάξει, όταν ήταν ακόμα ερασιτεχνικό το αμοιβόμενο που λέμε, έτσι. Ναι. Όταν ήταν αμοιβόμενο. 4 λοιπόν προέδρους, οι οποίοι ήταν δικηγόροι. 4 προέδρους με την... της ΑΕΛ δικηγόρος. Επάγγελμα δικηγόρος. Και ένας ποδοσφαιριστής, 4. Ο οποίος φόρεσε τις φανέλες της ΑΕΛ, του Ολυμπιακού Βόλου, της Νίκης Βόλου, της Αναγέννησης Καρδίτσας και των Τρικάλων. Πρέπει να είναι μοναδική η περίπτωση. Ένας παίκτης. Βέβαια, αν δεν διάλεγε να γίνει ποδοσφαιριστής, για να βοηθήσουμε λίγο, μάλλον θα έχει πρόβλημα ο Κεντέρης. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φόρεσε τις φανέλες όλων των ομάδων. Ίσως θα έπεσε και στον Βόλο, Νουπουσού, αλλά δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε τότε. Θα έπαιζε, είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής, το όνομά του θέλουμε. Συνεχίζουμε. Η άλλη ερώτηση είναι, δύο παίκτες που έπαιξαν σε ομάδες του Βόλου και ήταν Κύπροι, δύο Κύπροι δηλαδή ποδοσφαιριστές, που έπαιξαν ή συνεχίζουν να παίζουν τέλος πάντων σε ομάδες, σε επαγγελματικές ομάδες της Μαγνησίας. Δεύτερο, το παρατσούκλι, το προσωνύμιο ενός ποδοσφαιριστή από τα καλύτερα αριστερά μπακ που πέρασαν
από την από τη Μαγνησία, έπαιξε στον Τοξότη, έπαιξε στον Ολυμπιακό Βόλο και ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι βετεράνος σήμερα, ο Στάθης Ηλιόπουλος. Ποιο είναι το παρατσούκλι, το προσωνυμιό του, πώς ήταν γνωστός δηλαδή στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και επίσης από τον επειδή... τον τρόπο που έπεσε θα πρέπει να ξέρουν το. Ναι, εύκολα, εύκολα είναι αυτά. Και επειδή ψιλοταλαιπωρούμαστε τώρα με τα ελληνοτουρκικά, εμείς πάντα από τη δικιά μας την πλευρά ρίχνουμε γέφυρα. Γέφυρα στη... δεν θέλουμε να σκεπάσουμε το θέμα. Απλά ρίχνουμε γέφυρα στην διαφορά, γιατί οι λαοί έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουν καμιά διαφορά, δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους. Τις διαφορές τις δημιουργούν οι πολιτικές αρχές. Και αυτό θα πρέπει να μην το ξεχνάει ποτέ και κανένας. Τέσσερις λοιπόν Έλληνες ποδοσφαιριστές που φόρεσαν φανέλα τουρκικών ομάδων. Επαναλαμβάνω, δύο παίκτες που έπαιξαν σε ομάδες, επαγγελματικές ομάδες του Βόλου, είναι Κύπροι. Και ήταν Κύπροι και είναι Κύπροι, βετεράνοι τώρα ή συνεχίζουν να παίζουν, αυτό είναι επιλογή δικιά σας. Το προσωνύμιο του Στάθη του Ηλιόπουλου, του αριστερού μπακ του Τοξότη και του Ολυμπιακού Βόλου, και τέσσερις παίκτες Έλληνες που φόρεσαν συγγνώμη, στην καριέρα τους φανέλες τουρκικών επαγγελματικών ομάδων. Από τώρα αρχίστε να στέλνετε τις απαντήσεις που θεωρείτε σωστές. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10 θα πάρουμε τις απαντήσεις, θα μας φέρει η κυρία Χατζιπλάκη, θα μας φέρει την... Το 4 πώς θα διαλέξαμε σήμερα, 4 ποδοσφαιριστές εσύ, 4 προέδρους εγώ. Ναι, είναι... τα γκολ που μπήκαν προφανώς στο Πανθυσσαλικό. Στο Πανθυσσαλικό ήταν 4, ναι. Στην Ευκαρπία 4. Στην Ευκαρπία 4. Ένα παραπάνω στην... Στην Νίκη Βόλου με τον Απόλλων Λάρνακα. Στην Φιλιππούπολη. Αφήστε το αυτό, Αυτό θέλω να τα αφήσουμε και πρέπει να τα αφήσουμε γιατί είναι ντροπή. Εγώ όμως που ήμουν στο γήπεδο θα μπορούμε να πούμε πολλά. Και φυσικά θα πούμε. Και αν ερωτηθούμε θα πούμε ακόμα περισσότερο. Δεν θα μπορέσεις να πεις αυτό που δεν ήθελε να ακούσει όλος ο κόσμος. Πάση περιπτώσει. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να το πει. Να πάμε όμως γιατί η ομάδα του Βόλου παίζοντας όχι καλό ποδόσφαιρο έχασε για μία ακόμη φορά φέτος στο φετινό μάλλον πρωτάθλημα από ομάδα που υποτίθεται είναι μέσα στο, δεν θέλω να χρησιμοποιώ την έκφραση Big Four, αλλά μέσα στις 5 καλύτερες ομάδες υποτίθεται της Ελλάδος. Και θα πρέπει όμως να σταθούμε στη φάση ήταν... το πρώτο δεκαλέπτο έτσι και από εκεί που ξεκινάνε όλα. Θα σταθούμε, θα το δούμε τι έγινε. Να πάμε γρήγορα σήμερα στο Πανθυσσαλικό να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του Βόλου κόντρα στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Να πούμε τα αποτελέσματα. Μπράβο, πρώτα αποτελέσματα. Ναι, και με διορθώνει η κυρία Χατζιπλάκη και μπράβο. Είδες ότι άμα έχεις να κάνεις πολύ καιρό εκπομπές Μαρία, αρχίζεις και βγαίνεις έξω από τα νερά σου. Και δεν... Λεβαδιακός Παντιάννα 1-3 και Τέζα ο Καμπούρης εκεί στον Κομποτιακό. Λαμία ΠΑΟΚ 0-3. Δεν τους βλέπω καλά τους Λαμίες. Φίλοι, γείτονες εδώ στην Λαμία, προσέξτε γιατί είστε μια ανάσα τον υποβιβασμό. Βόλος Ολυμπιακός Πειραιώς 0-4. Άλλη μια τεσσάρα για τον Βόλο. Και αυτά δεν είναι όμορφα μηνύματα για την ομάδα του κυρίου Μπράτσου. Ατρόμητος Ιωνικός 2-0. Ο Ατρόμητος μπαίνει γερά στη διεκδίκηση της έκτης θέσης. Άρης Αστέρας Τρίπολης 3-0. Εύκολα ο Άρης τον Αστέρα Τρίπολης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0. Με την ΑΕΚ να βάζει μπουρλότο με την νίκη της αυτή που σπάζει και το αίτητο του Παναθηναϊκού. Βάζει μπουρλότο στο πρωτάθλημα και μας λέει με τον πιο όμορφο και ωραίο τρόπο ότι το πρωτάθλημα που παρακολουθούμε φέτος εδώ στην χώρα μας είναι ίσως το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα των τελευταίων 10-15 χρόνων.
Αύριο πέφτει η αυλαία της 17ης αγωνιστικής με το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανετολικό και τον Όφη. Πάμε και στην βαθμολογία. Παναθηναϊκός παρέμεινε πρώτος, αλλά μειώθηκε αισθητά η διαφορά από την δεύτερη ΑΕΚ στους 4 πόντους και ο Παναθηναϊκός είχε και ένα πρόγραμμα, δεν θα το λέγα και εύκολο, συγγνώμη, ένα πρόγραμμα φωτιά. ΑΕΚ 38, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 35, ακολουθούν από πίσω, με 7 βαθμούς διαφορά. Άρης 28, τον πέρασε τον Βόλο, ο Βόλος μόνος έκτος με 26 πόντους, αλλά απειλείται πλέον πολύ σοβαρά από τον Ατρόμητο, ο οποίος έφτασε τους 22. Όγδος ο Πανετολικός με 19 βαθμούς και ένα παιχνίδι φυσικά λιγότερο. Πας Γιάννα με 17. Μπαίνει και αυτός στο, και ο Πας Γιάννα στο γκρουπ των ομάδων που διεκδικούν την έκτη θέση. Αστέρα Τρίπολης με 17. Συγγνώμη, Όφη 12 και στις τρεις τελευταίες θέσεις Λεβαδιακός 11, Λαμία 10 και Ιωνικός με 8 βαθμούς. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Έχουμε Λαμία Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Όφη, ΑΕΚ Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός, Ολυμπιακός Άρης, ΠΑΣ Γιάννα Παναθηναϊκός. Κάτι μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει και άλλη γκέλα στα Γιάννα. Και Ιωνικός Βόλος. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Αρχίζει από Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα το παιχνίδι του Ιωνικού με τον Βόλο, με το οποίο θα πέσει και η αυλαία της 18ης αγωνιστικής. Εμείς πάμε γρήγορα γρήγορα. Κύριε Κανούλη, σχολιάστε παρακαλώ το πέναλτι που δώσατε στη Φιλαδέλφεια το 1993 υπέρ του Παναθηναϊκού. Τι να σχολιάσει, μήπως θέλετε να σχολιάσει και ένα πέναλτι. Θυμάμαι έδωσε ο κύριος Κανούλης ένα πέναλτι το 1992. Όχι, δεν είναι θέμα χρονολογίας. Να σχολιάσει ο δικαστής την απόφασή του. Τι γράφετε. Το θέμα είναι ότι παρακολουθούν όμως, βλέπω ότι κάθονται και βλέπουν αγώνες από το παρελθόν. Αντί να βλέπουν το παρόν. Αγώνες. Εντάξει, το παρελθόν, θα δούμε και αγώνες του παρελθόν. Να το ξαναδεί ο φίλος και να μας πάρει μετά. Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν, το είπατε. Είπαμε ότι όποιος δεν θυμάται το παρελθόν και όποιος δεν λαμβάνει υπόψη το παρελθόν, έχει υποτυπώδες παρόν και ανύπαρκτο μέλλον, παιδιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Απόστολε, γιατί δεν έχετε κόσμο εκεί στο Βόλο, τι γίνεται? Τι κόσμο, τι κατάνε το γήπεδο σήμερα, 18.000 κόσμο. 15.000. Πάμε στο Πανσελικό, για να δει και ο φίλος τι κόσμο είχε. Ο Ρέαπτσουκ, ο Φτούνης με τη μία για τον Σέντρικ Μπακαμπού, από την πίεση του Εσκοβάλ, η παλιά για τον Ναμπίελ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το σούτ, ελέγχει ο Μπόρις Κλέιμαν σε αυτήν την πρώτη ολοκληρωμένη επίθεση. Χάμες Ροντρίγκες, παλιά και πάλι για τον Μπακαμπού. Έχει κοντά του τον Εσκοβάλ, αφήνει στον Φορτούνη που θέλει να βρει χώρο και να τον εκμεταλλευτεί. Ο Άλφος στην παρέμβαση. Διαμαρτύρονται οι παίχτες του Ολυμπιακού για χέρι. Έχει δώσει πέναλτι ο διευθυντής. Ήταν κοντά στη φάση ο Παπαπέτρου. Περνάει από τον Εσκοβάλ. Πέφτει ο Άλφο. Φαίνεται να έχει βρει την μπάλα με το χέρι. Σφυρίζει ο Παπαπέτρου. Εκτελεί ο Μπιέλ. Η μπάλα στα δίχτυα 1-0. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο 7ο λεπτό. Με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Πεπ Μπιέλ. Ελεγχόταν η φάση νωρίτερα του πέναλτι και για περίπτωση offside που δεν υπήρχε όπως είδαμε. Τα κουνάκια του Μπακαμπού έκοψε ο Εσκοβάλ. Ο Εμπιόμ Χουάνγκ θα κερδίσει την μπάλα, θα κάνει και το σούτ. 2-0 Ολυμπιακός με το υπέροχο τέρμα
του Ιμπέον Χουάνγκα που πηγαίνει να πανηγυρίσει εκεί όπου βρίσκονται οι φανατικοί φίλοι των Ερυθρόλεπτων. Στο 22, Βόλος Ολυμπιακός 0-2 με τον Ιμπέον Χουάνγκα που κέρδισε την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Έκανε την προσωπική ενέργεια, σούταρε νικώντας τον Μπόρις Κλέιμαν. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Μπιέλ, κάλυψε ο Μεταξάς, λάθος από τον Λούνα. Το σούτ του Χάμες μπλοκάρει ο Κλέιμαν. Στο 31 αυτή η φάση. Φορτούνης κοιτάζει αριστερά, βλέπει τον Ρέαπτσουκ που κάνει την κίνηση και τον τροφοδοτεί. Ο Μολδαβός έχει χρόνο να κοντρολάρει. Θα βγάλει και την σέντρα. Η ευκαιρία 3-0 από τον Σεντρίκ Μπακαμπού στο 45. Όλα ξεκίνησαν από αυτήν την παλιά του Κώστα Φορτούνη για τον Όλεγ Ρέαπτσουκ. Μολδαβός, αφού είχε τον χρόνο να κοντρολάρει, ζήγησε την σέντρα που έκανε με το αριστερό και ο Σεντρίκ Μπακαμπού με το κεφάλι νίκησε τον Κλέμαν για το 0-3. Κουνάκι πάσα για τον Χάμες. Κάθετα περνάει στον Μπακαμπού. Τρέχει να καλύψει εκεί ο Εσκοβάλ. Το σούτ από τον Γάλλο. Άστοχο. Μπάλα θα καταλήξει out. Κούτσιας. Μαριέντος ήθελε να τροφοδοτήσει και πάλι τον Λούνα. Ο Μπιέλ θα γυρίσει με το κεφάλι. Πλασάρει ο Λούνα και σώζει ο Ντόι πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Ευκαιρία για τον Βόλο στο 54. Κάνει κίνηση και παίρνει μπάλα ο Ροντινέη. Έχει μπροστά τον Λούνα. Πάσα για τον Μπιέλ και πάλι για τον Βραζιλιάνο. Από πλάγια θέση θα κάνει το σούτ στο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό για να πετύχει καρέ τερμάτων μετά την εξαιρετική συνεργασία του Ροντινέ με τον Πεπ Μπιέλ. Τα κουνάκι για τον Γκάχη. Θα αποφύγει αυτό τον Χάμες. Ο Εσκοβάλ κλείνεται. Το σούτ, η μπαλ out. Ο Μεσκίδα ήταν αυτός που δοκίμασε με το πλασέ. Σε να βοηθήσει ο Μαρσέλο. Η πάσα για τον Μπιέλ. Και πάλι ήθελε να τροφοδοτήσει τον Βραζιλιάνο. Σούτ του Ελαραμπή. 4-0. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει τον δείχτη του σκορ με έναν ποδοσφαιριστή που συνήθως σκοράρει απέναντι στον Βόλο. Το κάνει και απόψε ο Γιουσέφ Ελαραμπή στο 75. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ομάδα του Βόλου λίγο πριν ακόμα τελειώσει το παιχνίδι. Έλεγε, αναφέρονταν στην διαιτησία του Παπαπέτρου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι καταρχάς, πώς το είδες, να δούμε πάλι το πρώτο γκολ. Τι γνώμη έχεις, Σπύρο? Τι να πω, παίχτης πέφτει κάτω. Δεν πάει δηλαδή με πρόθεση για να κόψει την μπάλα. Τώρα τι είδε ο διαιτητής και το ΒΑΡ δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ... Ποιο πώς θα πρέπει να δούμε τη φάση. Να τη δούμε τη φάση. Ναι. Πέφτει κάτω, στηρίζεται τώρα. Ναι, ναι, όχι τώρα, η επόμενη είναι. Αυτή είναι. Πέφτοντας κάτω, ο παίκτης σε κουμπάει με το χέρι κάτω για να στηριχθεί. Εσπύρο, είναι πέναλτι για δεν είναι. Είπα ότι είναι μια περίπτωση που ο διαιτητής δίνει πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί το έδωσε, τι έδωσε. Δεν είδα τίποτα. Δεν βλέπω ότι κάνει με πρόθεση χέρι. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι η μπάλα πρέπει να παιχτεί να μεταβαστεί με το χέρι. Εδώ δεν βλέπουμε τέτοια περίπτωση. Όταν ο παίκτης στηρίζεται με το χέρι κάτω και χτυπήσει μπάλα πάνω. Δεν υπάρχει παράβαση. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω τι είδε ο διαιτητής. Γιάννη, τι λες εσύ, το βλέπεις? Εδώ βλέπουμε, πέφτει κάτω. Είναι από αυτά που έχουν, που λέμε, παράθυρα στην νομοθεσία. Αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που λέει ο Σπύρος. Εάν παίξει ο παίκτης την μπάλα με το χέρι, όχι αν τον βρει η μπάλα στο χέρι. Μα ο παίκτης στηρίζεται, Γιάννη, όπως βλέπεις. Ακουμπάει το χέρι του κάτω. Το βλέπω. Για να μην χτυπήσει. Γι' αυτό συμφωνώ μαζί σου. Τι να πω τώρα. Γιατί όταν στα πρώτα 5 λεπτά, 10, μια ομάδα δέχεται γκολ. Κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά, να δείτε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Όλα τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Πειραιός,
όλοι οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι που έκαναν ρεπορτάζ στο Ολυμπιακό Πειραιώς, τα είχαν βάλει με τον Μπένετ. Γιατί έβαλε, λέει, τσαγκαράκι στο ΒΑΡ και Παπαπέτρο στον... δηλαδή είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Γιατί, λέει, γιατί ο Παπαπέτρο τιμωρήθηκε μαζί με τον Τζαγκαράκη στο ίδιο παιχνίδι, για παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου με τον Ατρόμητο. Και τιμωρήθηκε ο ένας 3 μήνες, δεν ξέρω, και ο άλλος σιωπηρά βέβαια, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και λέει, αφού τους έβαλε τώρα, λέει, τι κάνει ο Μπένετ, δεν θέλει να προκαλέσει και τους βάζει. Νομίζω, δηλαδή, ακούστε σκεπτικό. Αυτή δεν έχει να κάνει με την ομάδα του Βόλου. Ακούστε σκεπτικό, θέλω να σου πω ότι ναι, το ρεπορτάζ ήταν τέτοιο σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Πειραιώς. Καλά, αυτοί είναι στρατευμένοι. Και κοίταξε να δεις, κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά, τι κλίμα δημιουργείται από το... Δηλαδή, τα διαβάζει αυτά, όλοι οι διαιτητές τα διαβάζουν. Και ο Παπαπέτρο και ο Τσαγκαράκης. Όλα αυτά έχουν πηγή προέλευσης τα τελευταία αποτελέσματα του Παναθηναϊκού, τα οποία έδωσαν το δικαίωμα σε κάποιους να αναθαρούν. Και σωστά. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν είχε αυτά τα άτυχα αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών, θα ήταν 10 βαθμούς μπροστά τώρα. Πέραν αυτού, θα ήταν στο Πανθεσσαλικό 5.000. Ναι. 15. Ένα μήνυμα που μπορούμε να το δούμε, Μαρία αγαπημένη, που έστειλαν πριν, δεν έχει σχέση βέβαια, αλλά να τους κοπεί ο βήχας, να μην το ξανακάνουν, ούτε όταν είμαστε στο ρεπορτάζ του Βόλου. Κάθε φορά που κερδίζει ΑΕΛ διακρίνω στεναχώρια, ειδικά τέρμα δεξιά. Δεξιά πώς, όπως βλέπουμε, ή όπως... Όπως βλέπουμε την τηλεόραση, όπως κάθεται το πάνελ. Ναι, μάλλον αναφέρεται στη δικιά σου μεριά, Γιάννη. Ναι, γιατί και στην εκκλησία, όταν λέμε δεξιός ψάλτης, λέμε τον δεξιό όταν μπαίνουμε εμείς. Ενώ ο πραγματικός δεξιός είναι όπως το βλέπει από το Ιερό Βήμα. Ο φίλος αυτός είναι σαν τους ποδοσφαιρογνώστες που λέει πάει η μπάλα πάνω κάτω. Ποιο είναι το πάνω και ποιο είναι το κάτω, από το γήπεδο είναι επίπεδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι νοήμονες στέλνουν μηνύματα γιατί έχουν κάτι να πούν. Οι ηλίθιοι στέλνουν μηνύματα γιατί κάτι πρέπει να πούν κι αυτοί. Μάλιστα. Να πούμε και δύο κουβέντες δηλαδή. Και πάντως, για να πούμε για το παιχνίδι με το Βόλο με τον Ολυμπιακό. Όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει λοιπόν με αυτές τις προϋποθέσεις, ναι, βέβαια κόβουν τα πόδια, όπως λένε, 100%. Ναι. Των παιχτών. Εδώ, δεν είναι πέναλτι, για να δώσει ένας διαιτητής πέναλτι, πρέπει να είναι πρώτα απόλυτα σίγουρος. Γιατί είναι η σοβαρότερη παράβαση, η πιο βαριά παράβαση. Δεν βλέπω όμως και το ΒΑΡ. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Η απόφαση του διαιτητή από το ΒΑΡ πέρασε, δηλαδή συμφώνησε το ΒΑΡ. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Τσαγκαράκης να πει τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξέρω τα ονόματα, γιατί δεν ήμουν εκεί. Εγώ τα ξέρω τα ονόματα, γιατί. Εντάξει. Το παρακολουθώ το θέμα, το παρακολουθώ από την αρχή. Εγώ από τότε που δημιουργήθηκε. Γιατί εκεί που ήμουν, άκουσα για απέναντι. Λέω, περίμενα να δω. Βλέποντας τώρα τη φάση. Τώρα απορώ. Να πούμε όμως και κάποιες αλήθειες, παιδιά. Γιατί εντάξει, πέναλτι μπορεί να μην ήταν, αλλά η ομάδα του Βόλου διανύει κακό φεγγάρι. Γι' αυτό ακριβώς και όταν προηγείται ο αντίπαλος και με αυτόν τον τρόπο, ναι, και επειδή έχεις κακό φεγγάρι, έχασες και κάνα δύο παίχτες που προφανώς ήταν οι κολόνες. Μα γιατί στον Όφη πήρε καλό αποτέλεσμα, δεν είναι και άσχημο αποτέλεσμα. Στον Όφη, ναι, πήρε καλό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται όμως να παίζεις με αυτές τις ομάδες και να τρως 4-5-5-4. Ένα λεπτό να πω κάτι στο... Τώρα από αυτούς. Γιάννη και Αποστόλη, να πω κάτι σε αυτόν τον φίλο που στέλνει το μήνυμα. Λέει το πέναλτι το δίνει ο διαιτητής γιατί το αριστερό χέρι έχετε από πάνω. Όταν πέφτει ένας παίκτης, φίλε μου, κάτω, πολλές φορές που έχουμε πέσει ή στο ένα χέρι θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το χτύπημα ή και με τα δύο χέρια. Δηλαδή, πέφτοντας ο παίχτης, επειδή με το ένα κουμπάει και με το άλλο το χέρι έρχεται από πάνω, τι πάει να πει, ότι πάει με πρόθεση και την ώρα να παίξει την μπάλα. Ο παίχτης και την ώρα προσπαθεί, ο κάθε άνθρωπος που πέφτει, να αποφύγει το χτύπημα.
τον τραυματισμό. Δεν είναι τώρα σωστό αυτό ότι έπεσε ο παίκτης και με το άλλο χέρι έκανε... Τέλος πάντων, εντάξει. Έπεσε τελείωσε. Δριός πεσούσης πασανίσου. Ναι, απλώς εξηγούμε, Γιάννη και Αποστόλη, εξηγούμε τη φάση ότι εδώ δεν... Ο κανονισμός λέει ότι πέναλτι είναι πότε. Όταν η μπάλα παιχτεί ή μεταβαστεί με το χέρι. Θέλαμε να πούμε, δηλαδή το συμπέρασμα... Αλλά έχουμε αλλάξει τον κανονισμό. Παιδιά... Η μπάλα βρήκε το δεξί, είναι το χέρι στήριξης προφανώς. Δεν έχει ανάγκη ο Πειραιάς τον Παπουτσέλη, τον Παπαπέτρο ή τον Τζακαράκη χέρι... για να κερδίσει τον Βόλο. Συμφωνώ. Το αριστερό χέρι που λέει ο φίλος στο μήνυμα ακούμπησε την μπάλα. Άστορε να το κερδίσει κανονικά. Μην τον βάζεις μέσα στην πίστα. Μην τον βάζεις εσύ δηλαδή σε θέση ισχύως από την αρχή. Ρε Φιλιππινέζα, καλά σου λέει πάε μετά. Μωρή Φιλιππινέζα, τι κάνεις. Ξέρετε ποιος είναι ο Παπαπέτρου. Ξέρετε. Εγώ ξέρω γιατί υπήρξα διαιτητής. Πέρα του πατρός και του Αγίου Πνεύματος και του Υιού. Είναι ο διαιτητής που έπαιξε τον πάγο τον Ολυμπιακό, ο Παπαπέτρου, το θυμάσαι. Που έδωσε offside από πλάγιο. Από όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι το τρελό. Ναι, στη Λάρισα ήταν αυτό. Πώς τα επιτρέπετε αυτά και εκεί στο Βόλιο. Και το σεντερφόρ της ΑΕΛ, ένα Σέρβος νομίζω ήταν το παιδί, έκανε θέατρο ο τερματοφύλακας, ο Σερώνο, ο Γουμάγιας, πώς τον έλεγανε. Και αυτό στο ένα μέτρο, στο ένα μέτρο. Τάχει με τον Πανσεραϊκό αυτά για έλπ. Τέλος πάντων, για να τελειώσουμε με την περίπτωση του Βόλου, και αυτό θα το σχολιάσω αυτό, πώς θα επιτρέπετε αυτά εκεί στο Βόλο να έρχονται και να κάνουν πάρτι όλοι οι φιλοξενούμενοι. Ρε φίλε, αυτό εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό Πειραιός. Ήρθαν 10-15 χιλιάδες κόσμος, γέμισαν τα ταμεία της ΠΑΕ με χρήματα και γέμισε και η αγορά του Βόλου με ξένο χρήμα. Αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθύνεται, έπρεπε μάλλον να απευθυνθεί στον κόσμο του Βόλου. 10.000 αυτοί, 10.000 κι εμείς, να δημιουργήσουμε την ιστορία που πραγματικά έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι καλό να βλέπεις γεμάτο Πανθεσσαλικό, είναι καλό να βλέπεις γεμάτα γήπεδα, και σε αυτό ο Βόλος πολύ καλά κάνει και δίνει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Και δεν δημιουργήθηκε κανένα επεισόδιο. Κανένα επεισόδιο, τίποτα. Αυτό γιατί είναι ίσα υπέρα. Και ο Παναθηναϊκός που έφερε κόσμο και η ΑΕΚ. Ήταν ένα ρίσκο και το δίπαρκο. Επεισόδια δεν δημιουργούν γιατί πρώτον κερδίσαν με ευρύ σκορ, διαφορετικά ενδεχομένως θα τα σπάζανε. Και κατά δεύτερο λόγο ο Βόλος είναι πολύ τυχερή ομάδα, γιατί μπορεί να έχει κάποιο μικρό σε αριθμό κλαμπ φιλάθλων, το οποίο περισσότερο είναι οικογένειες κλπ. Δεν έχει τη γάγκρενα των δίθεν οργανωμένων. Των δίθεν οργανωμένων, μπράβο. Σωστός, πολύ σωστή η παρατήρηση. Πάντως να πούμε, παιδιά, ότι ήταν ένα ρίσκο για τον Δήμαρχο, γιατί δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε χωρίς επεισόδιο. Γιατί να δημιουργήσουν επεισόδια. Κοίταξε, ήταν ένα ρίσκο, γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι. Μπορεί, και εγώ αυτό που είπε ο Γιάννης, ναι μεν, ότι λέει δεν χάσανε βαθμούς για να υπάρξουν επεισόδια. Πιστεύω ότι από την αρχή υπήρξαν μέτρα, τηρήθηκαν πραγματικά, λήφθηκαν μέτρα. 10.000 κόσμο, 15.000 κόσμο δεν τον κρατάς. Αν κέρδιζε ο Βόλος σήμερα, δεν θα ήταν ωραία τα πράγματα. Τώρα οι προφήτες και οι αρχάγγελοι ήρθαν από το Ρέντι και τις ψαραμέρες τώρα. Όχι βέβαια. Λοιπόν. Αλλά πάντως είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό αυτό και πολύ καλά θα κάνει. Πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτοί που έχουν βγάλει τις αποφάσεις αυτές για τις μετακινήσεις, να δουν πλέον για να γεμίσουν τα γήπεδα. Τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει. Αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια. Ας βρουν έναν τρόπο να επιτρέπονται μετακινήσεις των οπαδών. Και σε κλαμπ ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Έτσι. Ο παππούς, η γιαγιά, τα εγγόνια και οι γονείς. Να γίνουν καλύτερα γήπεδα, γιατί αν υπάρχουν ασφαλή γήπεδα, δεν υπάρχει και μειώνονται και οι... Σε αυτό που στέλνει το μήνυμα, Γαλάτη, 7-0 έπρεπε να λήξει. Φίλε μου, μιλάμε γιατί όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι όπως ξεκίνησε, δεν έχει σημασία. Αν ήταν, δεν θα μιλούσε κανείς αν το αποτέλεσμα
ήταν χωρίς την πρώτη παράβαση. Δεν μίλησε κανείς. Εμείς δεν είπε κανείς μας ότι δεν έπρεπε. Μπορεί να γίνει και 8-0. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς αγαπητέ φίλε, είπαν μάλλον. Κρίνουμε τις φάσεις. Οι συνάδελφοι που είδαν το μάτς ότι από το 1-0 που προήλθε από το διφορούμενο αυτό πέναλτι, είχαμε την ψυχολογική καθίζηση. Ακριβώς. Των παικτών του Βόλου και διευρύνθηκε το σκορ. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Να πούμε για την ομάδα του Βόλου. Έλειπε πάρα πολύ ο Τσοκάνης. Δεν μπορώ να καταλάβω τον κύριο Μπράτσο πώς επιμένει σε έναν στον Πυρήνεν, ενώ το δίδυμο Σκομπάρ-Σιέλη έκανε πολύ καλή δουλειά όλο τον πρώτο γύρο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί το κάνει, γιατί βάζει τον Πυρήνεν, ο οποίος Πυρήνεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν μπορεί να μαρκάρει, παιδί μου, θα χάσει το... Το center forward τον αντίπαλο τον χάνει 7 φορές στο παιχνίδι. Θα του κάνει γκολ ο center forward. Και του κάνει κάθε φορά. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι παίχτες οι οποίοι έχουν φύγει δεν έχουν αντικατασταθεί. Οι παίχτες που ήρθαν, τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ότι ούτε το 1/10 της αξίας των παίχτων που έφυγαν δεν είναι αυτοί που ήρθαν. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή, δηλαδή, επειδή έτσι βλέπω και έτσι λέω. Πιστεύω ότι ούτε ο Τσιρίνο, βέβαια όπως είπε και ο κύριος Πράτσος, πρέπει να κάνουμε υπομονή και πολύ σωστά το λέει με τους νέους παίκτες, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος από αυτούς, είτε ο Γκάκι είναι ο Αργεντίνος, είτε ο Τσιρίνος, αυτός από την Ονδούρα, αυτό είναι γατάκι, τόσος είναι. Θα μου πεις γατάκι ήταν και ο Φερνάντες, αλλά τον έκανε σήμερα τον ίδιο, τον έκανε το center back, το Σέγκεφελντ, για τα λίδια τον έκανε στο πέναλτι. Αλλά ρε Τσιρίνο, σε έχω δει 5 φορές παίρνεις την μπάλα, βγαίνεις μπροστά, εθνική Ονδούρας λες είσαι, παιχτούρα, ναι, ο πρώτος παίκτης είναι Ονδούρα. Εντάξει, δεν είσαι και στην Αγγλία, στην Ονδούρα είσαι. Αλλά κάνε μια προσπάθεια, κάνε μια προσωπική ενέργεια να σε δούμε. Να δούμε τι ψάρια πιάνεις. Stop, πάσα, stop, πάσα. Κάνε μια ενέργεια ρε προσωπικά, σε δούμε. Να δούμε τι ψάρια πιάνεις. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες... Ψάρια είναι νυχθιόσκαλα. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες... Μήπως προέρχεται από βουλήσια χώματα ακόμα. Ο παίχτης αυτός προέρχονταν από πλήρη δράση. Ναι, αλλά σε τι... Από την Ολύμπια Ονδούρας, είναι η καλύτερη ομάδα της Ονδούρας. Τι κλίμα έχει εκεί πέρα, τι ήταν, τροπικό, παραλία, τροπικό, ήταν τροπικό, 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 τροπικό. Το κλίμα στην Ονδούρα είναι τροπικό, είναι η Κεντρική Αμερική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ούτε ο Γκάκη, ο οποίος δεν έχει την έκρηξη που βλέπαμε εμείς, ξέρω εγώ, σε άλλους παίκτες, στο Φερνάντες, βλέπαμε στο Βαμπέρτ, στο Βίκτορ Φερνάντες. Ο Βίκτορ Φερνάντες γιατί δεν παίζει, έφυγε. Κάτι τέτοιο έχω μάθει, ότι έφυγε. Και αν έφυγε ο Βίκτορ Φερνάντες και ήρθαν αυτοί οι παίκτες, μείναν, έγιναν εγκλήματα. Έγκλημα είναι. Άποψη προσωπική μου είναι. Αλλά επειδή το ποδόσφαιρο το ξέρουμε, δηλαδή ήρθε ο Τσιρίνο με τον Γκάκη και έφυγε ο Βίκτορ Φερνάντες. Αυτό κι αν είναι έγκλημα. Ελπίζω να κάνω λάθος. Και μακάρι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που ήρθαν, μακάρι οι ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν την ομάδα του Βόλου στην τρίτη θέση, όχι στην έκτη, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, πιστεύω ότι ήδη μπαίνει σε κίνδυνο η έκτη θέση. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Γκάκη ο Αργεντίνος, ούτε ο Τσιρίνος, με βάση αυτά που είδαμε δηλαδή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πόσα παιχνίδια έχουν παίξει. Το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό που παίξαμε. Αφήστε το τώρα. Ακριβώς, άστο, αποστολή να δούμε. Όταν ήρθε ο Κμέτσικ στην ΑΕΛ, Δεκέμβριο, τότε μεταγραφές γινόταν Δεκέμβριο. Έχουμε τον Ιωνικό, έτσι. Τη Δευτέρα θα δούμε. Μακάρι να κάνουμε λάθος, λέμε. Τι να δώσεις. Λες υπομονή. Τον παίχτη Γιάννη. Ο ποδοσφαιριστής που άλλαξε το ρου της ιστορίας του Λαρισινού και όχι μόνο ποδοσφαίρου. Δεν ερχόταν ο Κάζιο το 82. Δεν υπήρχαν ούτε κύπελα ούτε πρωταθλήματα για την ΑΕΛ. 1,5 μήνα μέχρι τέλος του Γενάρη, γιατί το Δεκέμβρη γινόταν τότε οι μεταγραφές, τι το φέρατε το παλτό, τι το φέρατε το γέρο. Καλά, ήταν και φαινόταν και γέρος
Μόνο γέρος δεν ήταν. Δεν με κατάλαβες. Η φάτσα του ήταν. Ξανθός ήταν. Ξανθός, μουστάκια, ξέρω εγώ, λες αυτό σε 40 τώρα. Ξανθό και το μουστάκι. Έφυγε για 300 χιλιάρικα, δεν τον δώσαν 300 χιλιάρες δραχμές. Και πήγε και σήκωσε το κύπελο, αλλά βγήκαν κυπελούχοι Γερμανίας με τους Kickers. Δεύτερη κατηγορία, έπαιξαν τελικό με την Bayern στα 36 του. Kicker του Offenbach, αυτή η Kickers. Η Kickers του Offenbach, εκεί πήγε. Η Kickers στο Στουτγκάρδες, νομίζω. Στουτγκάρδες. Άκουσα με Γιάννη. Το 86. Πρέπει με όλους τους παίχτες να κάνουμε υπομονή. Δεν είναι. Να κάνουμε υπομονή, είναι γεγονός. Λέμε όμως ότι επειδή το ποδόσφαιρο το ξέρουμε, το βλέπουμε. Βλέπουμε ένα παίχτη. Δηλαδή, θέλεις να δω κάποια στοιχεία. Ναι. Θα δω κάτι. Δεν είδα τίποτα σε κανέναν από αυτούς. Και αυτό ξεγελάει. Μακάρι να έχουμε ξεγελαστεί. Μακάρι. Την Δευτέρα εγώ πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα με τον Ιωνικό. Βρε μακάρι. Ποιος δεν το θέλει αυτό. Μακάρι. Αλλά με βάση αυτά που έχουμε δει, δεν νομίζω ότι οι παίκτες αυτοί μπορούν να αντικαταστήσουν Φανφέρτ, Βίκτορ Φερνάντες και Πάολο Φερνάντες. Όταν παίρνεις ένα... Γεια σας. Ναι. Ναι. Το έκλεισα. Τι έγινε. Όταν παίρνεις έναν αντικαταστάτη, ένα παίχτη για να αντικαταστήσει κάποιον άλλον, θα δεις την πορεία, δεν ξέρεις αν θα σου βγει. Σπύρο, δεν σου λέω ότι θα το δεις την πορεία και μακάρι να κάνουμε λάθος. Αλλά λέμε με βάση αυτά που είδαμε, μπήκες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει. Το νούμερο 10 της Εθνικής Ονδούρας είσαι. 10 στην Ολύμπια, την πρωταθλήτρια. Κάνε μια προσωπική ενέργεια σε δούμε. Έπαιρνε την μπάλα, πήρε 5 φορές και έκανε 6 λάθη. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι καλό που ο Τσοκάνης έπαθε στη θλάση που είχε έπαθε υποτροπή. Δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι καλό για το ιατρικό team της ομάδος. Δεν είναι καλό. Αφού δεν είναι έτοιμος, κύριε γιατρέ, γιατί τον βάζεις να κάνει προπόνηση? Αφού δεν είναι έτοιμος να το σηκώνει, δεν σηκώνει δηλαδή το τραύμα του προπόνηση με το ρυθμό που λες εσύ να κάνει, να μπει μέσα. Δηλαδή ο Τσοκάνης, επειδή δεν τον ψάχνουν ιατρικά πιο μπροστά να του πούν, δεν θα κάνεις αυτό το sprint. Δεν θα κάνεις sprint. Δεν θα κάνεις ασκήσεις, ξέρω εγώ, με βάρη. Δεν θα κάνεις shoot. Δεν τα λένε αυτά οι γιατροί. Εδώ ο Τζούμπερ και αυτοί εγχείρηση κάνανε και παίξαν σε ένα μήνα. Και ο Τσοκάνης μένει έξω 2,5 μήνες. Τι λέτε ρε. Τι κάνετε εκεί? Ναι, η υποτροπή. Λέμε ότι μπορεί να είναι διαφορετικό το τραύμα. Θλάση είναι. Είναι θλάση, μπορεί να είναι διαφορετική. Η θλάση είναι τριών ειδών. Είναι πρώτο, δεύτερο και τρίτο βαθμό. Ο Τσοκάνης, η πληροφορία είναι ότι είχε δεύτερο βαθμό. Εκεί μπορεί να γίνει το λάθος. Ναι. Μα πώς τον βάζεις να κάνει προπόνηση? Εσύ είσαι γιατρός, πώς τον βάζεις να κάνει προπόνηση όταν δεν είναι ιατρικά έτοιμος? Δεν του κάνετε πιο μπροστά εξετάσεις να δείτε ότι μπορεί να κάνει προπόνηση ή δεν μπορεί? Ή με ποιο ρυθμό μπορεί να ακολουθήσει την προπόνηση? Δεν κάνω λάθος, γιατί το ποδόσφαιρο το έχω παίξει. Ξέρω τι γίνεται. Και επειδή ξέρω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό τους λέω ότι κάνουν λάθος. Έχουν κίτρινη κάρτα όλο το ιατρικό team της ομάδος. Όλο το ιατρικό team κίτρινη κάρτα. Φταίει το ιατρικό team της ομάδος για την αργοπορία για την υποτροπή του Τσοκάνη. 100%. Ούτε ο Μπράτσος φταίει, ούτε ο Τσοκάνης, σε κανένας. Οι γιατροί φταίνε. Πώς τον αφήνετε και κάνει προπόνηση? Και λέει πάθει υποτροπή. Γιατί να πάθει υποτροπή? Επειδή το άτιμο το ποδόσφαιρο το έχω παίξει, ρε παιδιά. Το έχω παίξει και ξέρω ότι όταν έχεις θλάση, και είχα πάρει στη ζωή μου 3-4 θλάσεις γερές, δεν μπορεί να πας. Εμείς που δεν είχαμε τους γιατρούς πάνω το κεφάλι μας τότε, εκείνα τα χρόνια, και αλλά καταλαβαίναμε από μόνοι μας. Λέμε, τέλος, δεν μπορείς. Τώρα ο Τσοκάνης ήθελε να παίξει, ήθελε να μπει μέσα,
Εσύ σαν γιατρός του λες stop, δεν μπαίνεις. Αν νομίζετε ότι κάνω λάθος και ξέρετε ότι δεν κάνω λάθος. Ο Τζούμπερ έκανε εγχείρηση και παίζει ένα μήνα ρε. Και ο Τσοκάνης θα μείνει 2,5 μήνες έξω. Μετά έχεις την πολυτέλεια να έχεις τη δεύτερη Τσοκάνη, δεν έχεις. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε. Ξανά μαζί λοιπόν, έρθει και το μήνυμα. Αποστόλη σωστή παρατήρηση για τον Τζοκάνη και το ιατρικό τίμημα του Βόλου. Ρε παιδιά, σας είπα ότι το ποδόσφαιρο το άτιμο το έχουμε παίξει. Ξέρουμε τι γίνεται. Είπαμε ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν τον αφήνει ο γιατρός να κάνει προπόνηση αν δεν είναι έτοιμος. Εάν υπάρχει αυτό που είπες Αποστόλη, δηλαδή είχε θλάσει και τον επέτρεψαν, είναι έγκλημα. Μα έπαθε λέει υποτροπή στην προπόνηση. Τι λέτε ρε εγκληματίες. Τι λέτε ρε. Και πού να βρει Τσοκάνη τώρα να μείνει 2 μήνες έξω. Ποιος θα παίξει. Γυρίζει ο Μπράτσος και βλέπει τον πάγκο το δικό του και έχει μέσα Ασλανίδη τάχατο και γυρίζει και ο άλλος και έχει μέσα Μπαράλες, Ριέρα, Σίτο στο να έχει καμιά σχέση ο ένας ο πάγκος με τον άλλον. Και παρόλα αυτά ο Βόλος είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας και μακάρι να διατηρηθεί εκεί, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο με βάση την εικόνα της ομάδος. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα, μπορεί, πρέπει να σταθεί στα πόδια της, κάνει την κοιλιά της. Ναι, αλλά είναι τα πράγματα επικίνδυνα. Γιατί η ομάδα δεν παίζει και μπάλα, πώς θα το κάνουμε, αν και σήμερα δεν ήταν τόσο κακός όσο ήταν με Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ μέσα εδώ, ήταν και στάθηκε καλύτερα σήμερα ο Βόλος. Αλλά περνάει άσχημη, τα μερομήνια είναι άσχημα. Ας κοιτάξει ο Μπράτσος. Ρε παιδιά, και το γεγονός ότι η ομάδα έχει σωθεί από τον πρώτο γύρο δεν σας λέει τίποτα. Μας λέει ρε Γιάννη, αλλά έρχεται η όρεξη. Μπράβο, αφού η όρεξη μας ήρθε. Η όρεξη μας ήρθε. Γιατί δηλαδή να κοπεί τώρα η όρεξη. Γιατί φάγατε ραπανάκια, δεν φάγατε καμιά ατζούγια της προκοπής. Τι να κάνουμε. Γίνεται να μην φάμε ατζούγια, θαλασσινοί είμαστε ρε Γιάννη. Αυτά λέμε, για ξέρουμε τι ατζούγιες τρώμε. Δεν μπορεί να το έχει όλο το κόλπο. Άντρο, σε ευχαριστώ ρε φίλε. Μπράβο ρε Γαλάτη λέει, μόνο εσύ βλέπεις μπάλα και γνωρίζεις τι συμβαίνει με τον Βόλο. Φυσικά και βλέπω μπάλα. Την έχουμε παίξει την άτιμη. Ξέρουμε τι μυρωδιά έχουν τα αποδυτήρια. Super League 2. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΛ στο Μακεδονικό. Ο Βόλος δεν έκανε μεταγραφές σωστές. Οι Φερνάντες και Βαμφέρτ δεν αντικαθίστανται. Φυσικά και δεν αντικαθίστανται. Θα δούμε. Μακάρι δεν αντικαταστάθηκαν, ναι. Οπτικώς μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής, ναι. Που ήρθαν βγουν καλύτεροι, τι δεν αντικαθίσατε δηλαδή. Μακάρι, μακάρι. Τι δεν αντικαθίσατε, τι είναι αυτό. Μακάρι. Θα δούμε. Μακάρι αυτοί που ήρθαν να μπουν μες στα παπούτσια τους. Να μην ξεχνάμε παιδιά. Και να μην θα περάσει χρονιά, θα γίνει άλλη κίνηση το καλοκαίρι. Γιάννη και Αποστόλη, μην ξεχνάμε ότι έπαιζες με τον Ολυμπιακό. Γιάννη, μην ξεχνάς ότι ο Βόλος έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Τώρα, από εβδομάδα που θα ξεκινήσουμε τώρα το πρωτάθλημα με Ιωνικό, θα δούμε οι παίχτες αυτοί οι οποίοι ήρθαν. Εντάξει, πέραν αυτού, Σπύρο, πέραν αυτού, δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνει σε σκοποβολή κέντρο. Και αυτό είναι σωστό. Γιατί με τον Ολυμπιακό πήρε, δεν έπαιξε πρώτο γύρο. Ο Φαβέρ τι ήταν. Ήρθε να αντικαταστήσει, πώς το λέγανε το άλλο το παιδί που πήγε έξω. Το Δουμπίκα. Το Δουμπίκα. Και βγήκε. Γύρω 100. Ακριβώς. Δεν θα γίνει τώρα, ενδεχομένως το καλοκαίρι. Δηλαδή ο Βόλος σαν ομάδα δεν έχει δώσει δείγματα με τα γραφικές πατάτες. Και όσες έπεσαν, έφυγαν αμέσως. Είναι γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν σε συζήτηση θα βρισκόμαστε είναι αυτά που, και τα μηνύματα ιδιαίτερως για αυτή την ιστορία. Θα δούμε στην πορεία, ρε παιδιά. Και αυτή τώρα τι είναι, ένα μήνα. Και τελειώνει.
Ένα μήνα έχουν αποστολή. Και 20 λεπτά συζητάμε το ίδιο θέμα. Έτσι είναι. Ξέρεις γιατί το συζητάμε, Γιάννη? Γιατί μας προβληματίζει και μας κάνει εντύπωση. Ναι, το είπα. Δεν μπορεί να το λες όμως μισή ώρα το ίδιο πράγμα. Γιατί ο Βόλος έχει δώσει δείγματα ότι τις μεταγραφικές κινήσεις είναι θετικός. Όχι στον κορονοϊό. Αν έδιωξαν τον Βίκτορ Φερνάντες, έκαναν έγκλημα. Τώρα θα ήταν βασικότατος. Συμφωνώ και επαυξάνω. Και πάμε στη Super League 2. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Πανσεραϊκός Αναγέννηση καλύπτει σε ένα παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής και έγινε την Παρασκευή 2-0. Φρενάρισε ο Πανσεραϊκός την το κερδοφόρο σερί της Αναγέννησης. Ήταν άτυχη η Αναγέννηση. Είχε δύο δοκάρια, έχουμε στιγμότυπα, θα το δούμε. Ξεκίνησε πολύ δυνατά. Ο Πανσεραϊκός όμως εκμεταλλεύτηκε τις αμυντικές αδράνειες της Αναγέννησης, κέρδισε 2-0 και έδειξε ότι είναι το απόλυτο φαβορί για την άνοδο στην Super League 1. Παναθηναϊκός Απόλλων Πόντο 0-0. Αλμοπός Αριδέας Ηρακλής Λάρισας 0-0. Μεγάλο το σερί και πολύ καλά, και μπράβο στον Ηρακλή Λάρισας. Μπράβο πραγματικά στον Ηρακλή Λάρισας και στη διοίκησή του για τις προσπάθειες που κάνει. Ματώνει οικονομικά, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπράβο. Είδατε τι γίνεται τώρα. Είχε προσληφθεί ο Δηλμπέρης για να δώσει και πρεστίζ και περισσότερο γνώση προπονητική και δεν σταύρωσε βαθμό. Μόλις έγινε η αλλαγή και ξανανέλαβε ο Χατζηλιάδης, ο οποίος ήταν αυτός που ανέβασε τον Ηρακλή στις κατηγορίες, λοιπόν, μπήκε, άρχισαν τα θετικά αποτελέσματα. Νίκη, ισοπαλία, εκτός κλπ. Άρα, πάντα τα ονόματα δεν παίζουν ρόλο. Όχι, είναι και συγκυρίες, ρε Γιάννη. Είναι και συγκυρίες. Συγκυρίες του Χατζηλιάδη, ουσιαστικά είχε υποβιβαστεί το παιδί. Ήταν βοηθός του Δηλμπέρη. Μπράβο στη διοίκηση που έκανε το... είχε το θάρρος να πει στον βοηθό προπονητή, πάρε το τιμόνι της ομάδος. Ήταν προπονητής όμως στην ομάδα. Ήταν, ναι, ήταν. Ήταν, αλλά μπράβο σε αυτούς που πήραν αυτή την απόφαση και που, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, όλοι δικαιωνόμαστε από το αποτέλεσμα. Από το αποτέλεσμα δικαιωνόμαστε. Και εμείς ευχόμαστε ο Ηρακλής Άρισας να αντισώσει την παρτίδα και είμαι σίγουρος ότι πηγαίνοντας έτσι την χρονιά θα αντισώσει. Και μπράβο στη διοίκηση του κυρίου Ιωακήμ. Θεσπρωτός ΠΑΟΚ Β 0-1. Απόλλων Λάρισας Νίκη Βόλου 1-4. Τι ήταν το άσο ημίχρονο διπλό τελικό, ήταν αυτό ο Σπύριος, ήμουν μέσα. Ήμουνα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν μπορείς. Τι? Να την πεις, λέω, δεν μπορείς. Τι να την πω. Τυχαίνει. Καμιά φορά να βγει η σκούπα. Να σας πω κάτι. Στο σκορ έπρεπε να είναι από το πρώτο ημίχρονο 1-3. Με τον γκολ που μπήκε ένα. Αυτό λέμε κι εμείς. Δηλαδή όταν η μπάλα δεν μπαίνει που λένε πέναλτι, δεν μπαίνει, τι να κάνει. Στο δεύτερο όμως... Ο Απόλλωνας είχε αποστολή συμπληρωμένη. Είχε ελλείψεις πολλές. Όχι, 14 άτομα. Όχι, ήταν, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα, ενώ ήταν η συμπαθής ομάδα και έπαιξε αρκετά με την νίκη. Μακεδονικός ΑΕΛ... Ελλείψεις. Απόλλων Λάρισας είπαμε Νίκη Βόλου 1-4, Μακεδονικός ΑΕΛ 1-3. Ανατροπή γι' αυτό. Ανατροπή. Μεγάλη νίκη στην Ευκαρπία για την ομάδα της ΑΕΛ. Δεν ήταν ανατροπή αυτό. Ανατροπή ζωντανό, όχι σε ημίχρονο. Ζωντανό. Πώς. Πάντως... Ήταν το αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που ήθελε... Το γεγονός είναι ότι προηγήθηκε ο Μακεδονικός, δεν είναι, Γιάννη? Έτσι είναι. Εντάξει. Που ήθελε η ΑΕΛ. Έβαλε δύο γκολ, ο ίδιος παίχτης έβαλε δύο γκολ. Ένα παιχνίδι, ένα τρίποντο που ήθελε η ΑΕΛ, μια εκτός έδρας που ήθελε, για να ρεφάρει την εντός έδρας ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό Β και την προηγούμενη που είχε ιτηθεί και την ήττα από τον Πανσεραϊκό. Ενώ αύριο πέφτει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής με το παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Διαγόρα. Ρεπό είχε
η ομάδα της Βέρειας. Να σου κάνω μια ερώτηση, Γιάννη. Απόλλων Λάρισας, νίκη Βόλου 1-4. Η ομάδα του Απόλλωνος Λάρισας έχει σημάδια διάλυσης. Αποσύνθεσης. Αποσύνθεση. Πριν από λίγο καιρό, με ποια λογική έδωσε η διοίκησή του 70 χιλιάρικα, ποιος νοήμων επιχειρηματίας θα έκανε αυτή την επένδυση, θα έδινε στον Απόλλωνα Λάρισας 70.000 ευρώ, θα έβαζε 70.000 να πάρει τι, από πού να τα πάρει και πώς θα τα πάρει? Η κατάσταση στον Απόλλωνα είναι ολίγον την μπερδεμένη, 100%. Φύγανε παίκτες κολόνες ουσιαστικά, όχι μόνο αφού λένε ότι ήταν απλήρωτοι. Ασφαλώς, αφού κάναν προσφυγή. Μείναν κάποια παιδιά, οι νεαροί κυρίως που πήγαν από την ΑΕΛ, ο Ζαχαράκης, ο Κουτσανούλης, ο Καλούσης, ο Χρήστος που έβαλε και τον γκολ με Νίκη Βόλου. Ο Καλούσης, ο οποίος έχει κάνει τεράστια αγωνιστική πρόοδο. Ναι, είναι για παραπάνω τώρα. Πάντως, Γιάννη, ο τερματοφύλακας που έχει ο Απόλλωνας, ναι, ο νεαρός, είναι ο γιος του Μπακαρού. Ακριβώς. Σήμερα ήταν καταπληκτικός. Μπορώ να σου όπως πω ότι και στο προηγούμενο μάτς που μπήκε αλλαγή. Τουλάχιστον, δεν λέω 7, 5 τέρματα πέναντι, τι να πω άλλο. Γιατί ήμουν στο γήπεδο σου. Μπράβο του νεαρού. Ναι. Τέλος πάντων, να πάμε και στη βαθμολογία. Θα πούμε αρκετά. Ο Πάο και να μην πρώτος μειώσουμε τη νίκη της νίκης. Γιατί πράγματι, ειδικά στο δεύτερο, πράγματι η νίκη ήταν όχι ανώτερη. Όχι βέβαια, όταν βάζεις 4 γκολ ακόμα και στον Απόλλωνα Λάρισας εκτός έδρας είναι επίτευγμα. Και δικαιώθηκα που έλεγα ότι η νίκη ξεκίνησε και πέρυσι έτσι. Όμως και περιμένετε αυτό, θα πρωταγωνιστήσει. Προσέξτε. Μακάρι. Και αυτό χρεώνεται πλέον στη δουλειά του κυρίου Ελευθερόπουλου. Ναι, και η διοίκηση ήταν εκεί σήμερα. Όλοι ήταν και τους είδα. Πράγματι είναι κοντά στην ομάδα. Και να η φίλα του. Ο ΠΑΟΚ Β' είναι πρώτος, θα μου πεις, πρώτος ή τελευταίος, αν ήταν το ίδιο πράγμα. Είναι με 22 βαθμούς, είναι σαν να μην υπάρχει. Πρώτος στην ουσία είναι ο Πανσεραϊκός με 22, αν και τυπικά έχει τη δεύτερη θέση. Τρίτη ανέβηκε η ΑΕΛ με 19 βαθμούς. Δεύτερη είπαμε λοιπόν η ΑΕΛ. Δεύτερη η ΑΕΛ με 19 βαθμούς, 3 βαθμούς πίσω από τον Πανσεραϊκό, τον οποίο Πανσεραϊκό τον έχει μέσα στο Αλκαζάρ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Γιάννη, πιο κάτω με ένα πόντο στην τέταρτη θέση, τρίτη στην ουσία, ένα γέννηση Καρίτσας που κάνει και αυτή το δικό της αγώνα, έχασε όμως 2-0 από τον Πανσεραϊκό. Στο δεύτερο γύρο τα πράγματα δεν θα είναι καλά για τους Σεραίους, γιατί θα έρθουν στην Θεσσαλία 2-3 φορές. Ο Μακεδονικός 14 βαθμούς έμεινε στην έκτηθε. Η νίκη Βόλου 5η με 16 βαθμούς ανεβαίνει και αυτή. Μακεδονικός 10ος με 14 βαθμούς έκτος. 7ος ο Διαγόρας 13. 8ος 9ος Παναθηναϊκός, Αλμοπός, Αριδέας και Ηρακλής. Τον Ηρακλή, τον οποίο που έσωσε η τέτοια, του δώσε οξυγόνο η ΑΕΛ. Η Βέρεια στην 11η θέση. Και ο Πανσεραϊκός. Και βέβαια και ο Πανσεραϊκός. Η Βέρεια με 10 βαθμούς και από κάτω στη 12η θέση ο Απόλλων Λάρισας με 9 βαθμούς. Αυτοί οι 9 βαθμοί κερδίθηκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πλήρωσε η ομάδα 70.000 ευρώ για να κατακτηθούν, για να επιστραφούν οι 30 πόντους. Θα είχε 18 πόντους τώρα, ε. Θα είχε 18. Όχι, όχι, 9 πόντους είναι. Αφού είχε μείον 9, δεν είναι. Είχε μείον 30. Δεν έχουν αφαιρεθεί. Κάτι συμβαίνει στον Απόλλωνα, κάτι μάλιστα έχει αποφασιστεί. Είναι βέβαιο αυτό. Μάλιστα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές σε τραβάνει ψέματα σήμερα ότι εκεί που ήμουν, ότι πηγαίνει στον Πανσεραϊκό. Από ό,τι άκουσα δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Τελικά θα μείνει κανένας στον Απόλλωνα Λάρισας. Και πήγε και το φιλαράκι μου στον Άρας εκεί να κάνει τι. Ο Λούκας Γκαρσία πήγε στον Ηρακλή, μου φαίνεται. Ποιος? Ο Λούκας Γκαρσία. Ο Λούκας Γκαρσία πήγε στον Ηρακλή Λάρισας, έτσι δεν είναι? Ο Βαγγέλης ο Στουρνάρας γύρισε στον Απόλλωνα γιατί εκεί ήταν το πόσο του έδωσε η ομάδα νέων.
Ναι, στην ομάδα νέων. Και γύρισε να κάνει τι τώρα εκεί. Για να συνεχίσει προφανώς το πρωτάθλημα με την ομάδα νέων. Με την ομάδα νέων. Ο Απόλλων Πόντο είναι με 7 βαθμούς 13ος, 14ος και ο Ηρακλής Λάρισας. Με αρκετά καλό σερί η ομάδα του Ηρακλέως. Ενώ τελευταίος είναι πλέον ο Θεσπρωτός με 3 βαθμούς. Τελειώσαν τα αστεία για την ομάδα του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Έφυγαν όλοι οι ξένοι από την ομάδα της Ιγουμενίτσας και ο Θεσπρωτός του χρόνου θα πάει εκεί που πραγματικά ανήκει, στην γάμα εθνική κατηγορία ή ακόμα και στο τοπικό. Στη Θεσπρωτεία. Ο Θεσπρωτός, ναι, οι ομάδες αυτού του είδους, αυτής της εμβέλειας, πρέπει να πάνε στο τέλος, στο ποδόσφαιρο, παίρνεις αυτό που αξίζεις. Στο τέλος της πορείας. Ο Θεσπρωτός είναι για το τοπικό, για τη γάμα εθνική. Να παίζει με τον Δωτιέ Αγιάς, ποιος θα σωθεί. Να παίζει με την Μυρίκη, να παίζει με τον Βελούχη, με αυτός να παίζει. Μπορεί ο Θεσπρωτός τώρα να διεκδικεί άνοδο, να είναι σε μια λίγα που από τη λίγα αυτή... Είναι πολλές οι ομάδες που θα κλατάρουν. Δεν υπάρχουν χρήματα πλέον. Και πήραν μια δόση από τα τηλεοπτικά, καλύψαν εκεί πέρα τα βερεσέδια στα τσιμπουράδικα και στα μπακάλικα που λέγαμε παλαιότερα και τελείωσε η ιστορία. Τώρα σε λίγο κάθε Κυριακή που θα περνά κάθε εβδομάδα από μία-δύο ομάδες θα κλατάρουν και θα βγαίνουν εκτός. Δεν θα αποσυρθούν βέβαια για να μην πληρώσουν και τα πρόστιμα, αλλά θα παίζουν με το φιλαρούχα, με το γυμναστήριο, με ό,τι να έχει δελτίο. Η τηλεόραση του Άστρα εξασφάλισε στιγμιότυπα από το παιχνίδι της Νέας Ευκαρπίας ανάμεσα στον Μακεδονικό και την Λάρισα. Γιάννη, ανοιχτά τα μικρόφωνα, ο σχολιασμός είναι δικό σου. Ναι, ναι. Να πάμε επόμενη πρώτα, αγωνιστική, ναι. Είδατε ρε παιδιά, άμα έχεις να κάνεις καιρό εκπομπή, πώς ξεχνάς τη σειρά. Μαρία, automatic. Κυρία Χατζηπλάκη, ευτυχώς υπάρχει και μας διορθώνει. Αναγέννηση Καρδίτσας, Παναθηναϊκός Β, 14 του μηνός. Αυτό είναι... Σάββατο, Σάββατο. Απόλλων Πόντου Μακεδονικός, ΑΕΛ Βέρεια, Νίκη Βόλου Θεσπρωτός. Όλα Σάββατο είναι το μήνυμα. Όλα Σάββατο. ΠΑΟΚ Αλμοπός Αριδέας, Ηρακλής Λάρισας, Ηρακλής Θεσσαλονίκης δηλαδή, Διαγόρας Πανσεραϊκός, ενώ ρεπό έχει ο Απόλλωνας Λάρισας. Ευτυχώς για τον Απόλλωνα Λάρισας που έχει ρεπό, για να μείνουν και τα δίχτυα της εστίας του έτσι ανέπαφα. Χωρίς να κουνηθούν. Ανέπαφα. Αυτό φτάσαμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Ευκαρπία, το τηλέφωνο το Νησάφι πια οι πεντάρες. Λίγο σοβαροί στην άμυνα να γίνουμε. Τα είπαμε ρε φίλε αυτά, τα είπαμε. Νησάφι οι πεντάρες. Αλλά αν δεν για τον Απόλλωνα. Όλα γίνονται. Τώρα ξύπνησε αυτός. Πάμε λοιπόν στη Νέα Ευκαρπία. Γιάννη, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Ναι, μην λες τηλέφωνο, γιατί όποιος λέει θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο δεν σε παίρνει ποτέ. Λοιπόν, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Ναι. Εδώ είναι το γκολ του Μακεδονικού με τον Μπρατσιάνη, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής του σημερινού παιχνιδιού. Καθώς πέτυχε τον γκολ της ομάδας του, αλλά πέτυχε και το τρίτο γκολ της ΑΕΛ. Αυτό γκολ το λέμε στο ποδόσφαιρο. Να πω ότι προσωπικά χαρακτηρίζω το 1-3 στην Νέα Ευκαρπία ως το... Εδώ είναι το γκολ του Ηλιάδη. Ζήτησε η ΑΕΛ να κατακυρωθεί, πέρασε τη γραμμή κλπ. Είχαμε διαβουλεύσεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν και εσωτερικά τηλέφωνα. ΒΑΡ δεν υπήρχε βέβαια. Αλλά νομίζω ότι ήταν κανονικό αυτό το γκολ. Προσωπικά θα έλεγα ότι χαρακτηρίζω το 1-3 σήμερα στη Νέα Ευκαρπία ως το, όχι τον πρώτο, αλλά το δεύτερο αριθμό του Λαϊκού για την ΑΕΛ. Δεν είναι καμιά άσχημη ομάδα Μακεδονικός και ειδικά στην Ελλάδα. Όχι, δεν το λέω αγωνιστικά. Αγωνιστικά η ΑΕΛ με τις απουσίες που έχει αυτό τον καιρό λόγω τιμωριών, τραυματισμένων κλπ. Είναι ηρωικές οι προσπάθειες. Λέω ότι κέρδισε το δεύτερο λαχνό του Λαϊκού σήμερα η ομάδα μας
διότι σε αντίθετη περίπτωση θα είχαμε από το πρωί ραγδαίες, από σήμερα το πρωί Δευτέρα, κατά την άποψή μου, ραγδαίες εξελίξεις. Το διπλό στη Νέα Ευκαρπία φέρνει μία ηρεμία άνευ προηγουμένου που χρειάζονταν σε αυτές τις δύσκολες μέρες, μέρες οι οποίες ακολούθησαν τη σφαγή, τη διαιτητική σφαγή στις Σέρες. Χειρουργείο θα έλεγα εγώ, τα έδινε πολύ εύκολα. Δεν είμαι ακραίος όσον αφορά τις κρίσεις στη διαιτησία, αλλά πήγε με ένα σκοπό να κερδίσει ο Πανσεραϊκός και τα κατάφερε ο Δραμηνός με τον τρόπο που τα κατάφερε. Και εδώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Εκτιμώ βαθύτατα τον πρόεδρο της ΕΠΣ, τον Δημήτρη τον Πουχλαριώτη, αλλά δεν είναι δυνατόν να βγάζεις ανακοίνωση σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομουλάρισσας για έναν διαιτητικό κατατρεγμό, σφαγή της ΑΕΛ, ο Κούστα, φοβερό τον γκολ, για μία σφαγή διαιτητική, ένα διαιτητικό χειρουργείο και να κουνάς και το δάκτυλο στις αρμόδιες αρχές, στις οποίες συμμετέχεις ως σύμβουλος της ΕΠΣ, ως πρόεδρος της ΕΠΣ, συμμετέχεις ως σύμβουλος της ΕΠΟ, και με εξέπληξε δυσάρεστα η στάση του κυρίου Μπουχλαριώτη, τον οποίο επαναλαμβάνω υπερεκτιμώ και υπουδενή αυτή η περίπτωση που αναφέρω τώρα δεν θα μειώσει τα συναισθήματα που έχω για το πρόσωπό του και την εκτίμηση. Όμως, στη σφαγή που είχε γίνει σε εκείνο το στήσιμο στη Λαμία με τα δελτία, τα περιβόητα που δεν τα ενέκριναν και λοιπά και έτσι και αλλιώς, ούτε άχνα, ούτε μισή ανακοίνωση τότε. Δηλαδή, τότε σκοτώθηκαν 50 νοματέοι και δεν μιλήσαμε. Και τώρα κόπηκε το πόδι ενός ανθρώπου και βγάλαμε ανακοίνωση. Λάθος. Πρόκληση. Πρόκληση. Εντάξει, γίνονται αυτά γιατί κάποιοι πιστεύανε ότι η αλλαγή σελίδας πρέπει να γίνει κατά αυτή την έννοια. Η αλλαγή σελίδας που έγινε όμως στην ΑΕΛ δεν είναι και τόσο εξαιρετικά σαφής ως εικόνα. Ας πάμε στα στούντιο. Πάμε στα στούντιο. Ναι, ναι. Δεν είναι σαφής ως εικόνα αυτά που, τα προβλήματα που ταλανίζουν την ΑΕΛ. Πιστεύω όμως ότι η μεγάλη νίκη σήμερα στη Νέα Ευκαρπία θα δώσει μια άλλη όθηση στην ομάδα. Έδειξε ο νέος προπονητής, ο Γιάννης Τόψανης, ότι έχει αυτό που λέμε το μέταλλο του νικητή και έχει και καλή επικοινωνία με τους παίκτες. Ίσως αυτή η νίκη δώσει την δυνατότητα και στην διοίκηση και προσωπικά στο μεγαλομέτωχο τον κύριο Ταβέλη να δει κάπως αλλιώς τα πράγματα, γιατί το ξαναείπα και θα το λέω μέχρι που μπορώ να αναπνεύσω ποδοσφαιρικά, οπαδικά, δημοσιογραφικά, ότι τις νίκες, όταν λέμε 12ος κόσμος, δεν τις παίρνει το πέταλο με τα καπνογόνα, με τα υβριστικά συνθήματα και με οτιδήποτε άλλο. Τις νίκες ο 12ος παίχτης τις φέρνει ως γεμάτο γήπεδο. Εννοείται. Το Γιάννη, γήπεδο... ένα μήνυμα για σένα, το διάβασες? Όχι. Κύριε Καλογιάννη, πείτε καθαρά αν υπάρχει κάποιος που σας απαγορεύει την είσοδο στο Αλκαζάρ. Δεν σας βλέπουμε φέτος εκεί. Να με απαγορέψει την είσοδο στο Αλκαζάρ. Λέει αυτός, ο φίλος. Ναι, σωστά ρωτάει, εντάξει. Μα το έχω ερμηνεύσει, το έχω εξηγήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι στην πρώτη επαφή που είχα με τον κύριο Ταβέλη, όταν τους έστειλα επιστολή υπάρχοντος και του Κούγια εδώ πέρα, απαλλάξτε με τον καθηκόντον μου, εφόσον βλέπω ότι γίνεται αλλαγή σκυτάλης, υπήρξε μία αψιμαχία, μία αντιμαχία και για μία άλλη περίπτωση. Τον πληροφόρησαν λάθος τον άνθρωπο ότι εγώ είχα αναρτήσει στο Facebook μία κρίση, ενώ δεν ήταν στο Facebook, ήταν σε μία κλειστή ομάδα επικοινωνία ΠΑΕΛ λεγόταν και ήταν οι δημοσιογράφοι μέσα μόνο. Άρα στους συναδέλφους μίλησα και βέβαια στοιχήθηκαν οι περισσότεροι με αυτό και είπε το περιβόητο, ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις τη διοίκηση.
είπε σε μένα ο Χιλέας ο Ταβέλης. Εγώ λοιπόν το είπα εδώ από αυτήν την εκπομπή ότι μέχρι να μου ζητήσει ιδιωτικά, όχι δημόσια, συγγνώμη για αυτό που είπε, διότι δεν μπορεί αυτός που έρχεται χθες, που ψάχνει να βρει κεφαλικούς ποδοσφαιριστές και γελάει όλη η Ελλάδα, να πει τον Καλογιάννη ποιος είσαι εσύ που έχουν περιττήσει στην ΑΕΛ από διάφορες θέσεις με διάφορους προέδρους 40 χρόνια στο μετερίζει και της δημοσιογραφίας από πιτσιρικάς στο γήπεδο και ούτω καθεξής και στις χρυσές εποχές αδερφικός φίλος σας ρωτήσουν τους βετεράνους κλπ. Αυτά δεν είναι από κύματα φαντασίας, ούτε είναι εγώ παθές αυτό που κάνω τώρα, αλλά έλεος. Ποιος άρα, είμαι εγώ ή ποιοι είναι αυτοί που έχεις δίπλα. Άρα Γιάννη, η ζωή είναι γεμάτη. Ποιοι είναι αυτοί που έχεις δίπλα. Ποιοι είσαστε εσείς. Να πούμε, πώς έφυγε ο Κούγιας. Ποιος τον έδιωξε τον Κούγια. Και με ποιον τρόπο. Η ζωή είναι γεμάτη και από τέτοια πράγματα. Χρήσωναν. Γιάννη. Επειδή σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η ζωή είναι γεμάτη από τέτοια πράγματα, τέτοια περιστατικά. Γεμάτη. Όχι. Γεμάτη σου λέω. Άσχη. Όχι. Δεν νομίζω, Απόστολε. Δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα που αλλάζει όμως το τοπίο και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Λάρισα, τα ακούτε και αυτό για πρώτη φορά, το λέμε από εδώ, από αυτή την εκπομπή, αλλάζει το τοπίο, έρχονται φωνές αληθινές, υπάρχει και μια μεγάλη έκπληξη, αλλά ευτυχώς την ΑΕΛ την αγαπάει ο Θεός. Αν δεν κέρδισε σήμερα στην Ευκαρπία, τελειώναν όλα. Τελειώναν όλα. Κέρδισε όμως. Και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, είναι στα πόδια της και το πρόγραμμά της την βοηθά πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχει βέβαια να κάνει το ρεπό, αλλά εκτός του παιχνιδιού που έχει με την Αναγέννη της Καρδίτσας, που θα παίξουν στο Αλκαζάρ βέβαια, πρώτη τελευταία αγωνιστική. Στο Αλκαζάρ θα παίξουν. Ναι. Παίζει τώρα με τη Βέρεια. Εκτός έδρας δεν παίζει με την Αναγέννηση. Παίζει με τη Βέρεια στο Αλκαζάρ, ναι. Μετά θα κάνει το ρεπό, μετά θα πάει στο Πολύκαστρο, στην Τρίγλια που παίζει Καλαμαριά. Παίζει εκτός έδρας. Νομίζω Πολύκαστρο. Στο Πολύκαστρο. Ναι, με την Καλαμαριά. Ύστερα έρχεται εδώ η Αναγέννηση Καρδίτσας στο Αλκαζάρ και η ΑΕΛ θα ολοκληρώσει υποχρεώσει του πρώτου γύρου στη Ρόδο με το Διαγόρα. Με το Διαγόρα, ναι. Τώρα, επειδή κάποιοι ρωτούν φίλαθλοι, συνοπαδοί κλπ. Και την έχουν περιπλέξει την κατάσταση για να ρίξουν βάρος κάπου εκεί που δεν υπάρχει, γιατί όταν λέμε δεν παίρνεις άδεια, δεν την παίρνω την άδεια για αυτό το λόγο, αφού έτσι κι αλλιώς δεν την έπαιρνα. Υπήρχε το μπαν στη μέση, το οποίο μπαν πληρώθηκε, αλλά έχουν παρακρατηθεί από την ΠΑΕ την τωρινή περίπου 400 χιλιάρικα, τα οποία ήταν εισπρακτέα από την προηγούμενη μετοχική κατάσταση. Ήταν τα δόση από το πινακά και ήταν και ένα μεγάλο ποσό του υφαντίου χορηγού κλπ. Αυτά δεν έχουν δοθεί στο Γκούλια. Βέβαια η συμφωνία είναι να εισπραχθούν από τον νέο μεγαλομέτοχο, αλλά να εισπραχθούν και με αυτά θα πληρώνονταν οι δόσεις. Ο κύριος Κούγιας θα πήρε τα λεφτά. Όχι, αυτό λέμε. Συμφωνία ήταν, μην βάζεις το χέρι στο παντελόνι, αφού θα πληρώσεις το μπαν και λοιπά τα άλλα, αλλά όταν θα πάρεις τα χρήματα από τον πινακά, τον υφαντή, ξέρω εγώ, του Σιδέρη, τον Δωμάζο, αυτά θα με τα δώσεις σε μένα έναντι του ποσού που συμφωνήσαμε. Αυτό δηλαδή, λέμε. Αν σημερινή διοίκηση, Γιάννη, δεν πληρώσει την παλιά, επιστρέφει το παλιό καθεστώς, έτσι δεν είναι? Με τι, με ρουλεμάν, τι να πω, πώς θα επιστρέψει? Κάτσε παιδί μου, αγοράζεις εσύ ένα μαγαζί. Ναι. Και το αγοράζεις στα χαρτιά, δεν το πληρώνεις. Ναι.
Το αγοράζεις από μένα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στα χαρτιά. Εδώ είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Για να πάρεις από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την πιστοποίηση, έχει τελειώσει. Τώρα για να φύγει η ομάδα από τα χέρια του κυρίου Νταβέλη, του Αχιλέα και του Γιάννη, λοιπόν, θα πρέπει οι ίδιοι να ξαναπουλήσουν. Τα υπόλοιπα που λένε ότι ξαναγυρνάει ο Κούγιας γιατί δεν πήρε τα λεφτά κλπ. Ανέκδοτα. Ανέκδοτα. Όπως ανέκδοτα είναι αυτά που προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο για τις μεταγραφές. Τι είναι η απαγόρευση μεταγραφών? Αέρα στη διπλή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Από 25 χρονών και πάνω έχεις δικαίωμα να πάρεις 3 παίχτες. Από 25 και κάτω, και όχι από 23 που λένε, παίρνεις 1 δισεκατομμύριο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όσους θέλεις, απεριόριστους. Ναι, το 23 είναι... και κάτω αφορά τους ξένους μόνο. Είτε κοινοτικούς, είτε μη κοινοτικούς. Οι οποίοι μη κοινοτικοί, βεβαίως, από το 25 και πάνω μέσα στην 30 μπορεί να είναι και οι 3 ξένοι. Μπες ρόλο. Το 23 και κάτω σημαίνει ή το πάνω, οι κοινοτικοί, με αυτούς που δεν έχουν διαβατήριο της ΕΟΚ, να το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί πρέπει να είναι μέχρι 8. Γιάννη, αλλά στην 20 μόνο 4. Να πούμε τώρα και η ΑΕΛ αυτού την έφαγε, δεν μετρήσαν καλά και περίσσευε ο Ραμίρες, ο οποίος έφυγε τώρα. Αυτές οι μουρμούρες που υπήρχαν για το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ δεν πληρώνονται, τι γίνεται? Εξ όσων γνωρίζω, χωρίς να την είναι διασταυρωμένο και μακριά από μένα το οικονομικό ρεπορτάζ, γιατί όποιος έχει ομάδα στη Super League 2 και ειδικά την ΑΕΛ, ματώνει. Εννοείται. Και με το γήπεδο που μόνοι τους βγάλαν τα μάτια. Δεν παίρνεις απ' έξω να βάλεις μέσα κάποιους και να κλείσεις τις πόρτες ουσιαστικά, γιατί τις έκλεισες. Στη φοβερή, την τρομερή, τη μεγάλη πλειοψηφία των αρισαίων φιλάθρων, των ουδετέρων απέναντι σε τέτοια πράγματα, των πραγματικών φιλάθρων, ακόμα και αυτών που λένε, τους χαρακτηρίζουν γυραλαίους κλπ. Και οι γυραλαίοι είναι αυτοί που ζήσαν το κύπελλο, το πρωτάθλημα και ούτω καθεξής. Το γήπεδο της ΑΕΛ θα ήταν γεμάτο με την αλλαγή σελίδας. Αλλά με την ύπαρξη κάποιων, δεν θέλω να το συνεχίσω, εν πάση περιπτώσει, τι κάναμε? Μείναμε εσείς και εμείς. Και οι στρατευμένοι, που έλεγε η παλιά η εκπομπή. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ομάδα, γιατί διάβασα και ένα μήνυμα εκεί, αν θα βγει, το πρόγραμμα που έχει η ΑΕΛ την ευνοεί. Και βέβαια τώρα οι μάχες θα είναι, δεν είναι όπως πέρυσι. Πέρυσι μπορούσες να χάσεις και από τον Πιερικό, και από τον Ολυμπιακό Βόλου, και από τα Τρίκαλα. Φέτος υπάρχουν ομάδες που δεν μπορούν να σε κόψουν βαθμούς. Θες πρωτός. Υπάρχουν 4-5 ομάδες σίγουρα. Απόλλων Πόντου. Δηλαδή αν πας στον Απόλλων Πόντου και δεν πάρεις το διπλό, να έρθεις με τα πόδια από εκεί. Ο Απόλλων Πόντου έχει πολύ καλή ομάδα και απορώ πως βρίσκεται σε αυτή την βαθμολογική κατάσταση. Ο Αραβίδης παίζει εκεί μόνο. Είναι και η έδρα. Είναι ο Αραβίδης, έχει και κάτι γαλάκια, έχει και αυτά. Είναι η έδρα ότι έχουν αυτή την κόντρα που έχουν. Για τα οικονομικά που λέγαμε, δεν ξεχάσω. Από τη μέρα που ανέλαβε ο Αχιλλέας ο Νταβέλης, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι είναι πληρωμένοι οι ποδοσφαιριστές. Μπράβο. Και το προσωπικό. Μπράβο. Ποια είναι η εκκρεμότητα η οποία οδήγησε ουσιαστικά και στην αποπομπή του Θανάσιου Παπαγεωργίου, που και αυτό ήταν ένα έγκλημα. Δεν απολαρισοποίησε την ομάδα κατά αυτή την έννοια, γιατί έγινε ένα λάθος στο διαδίκτυο. Υπάρχει το χρέος της προηγούμενης μετοχικής κατάστασης. Ναι. Του Αλέξη Κούγια. Είχαν λαμβάνει οι ποδοσφαιριστές 5 μήνες, 6 μήνες, ανάλογα. Αυτά τα χρήματα που οφείλονταν από τον Κούγια τα υπομίστηκε ο νέος ιδιοκτήτης. Η νέα διοίκηση. Αυτά έτσι, δεν πληρώθηκαν. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η εκκρεμότητα. Αυτά δεν πληρώθηκαν. Δηλαδή ο νέος ιδιοκτήτης. Από την μέρα που ανέλαβε τα δικά του τα πληρώνει. Δεν πλήρωσε τα προηγούμενα. Ναι, ο νέος ιδιοκτήτης, Γιάννη. Φάση. Ο νέος ιδιοκτήτης. Μπορεί να κάνει προσφυγή και να μην ελεύθεροι άπαντες αυτοί που έχουν λαμβάνει. Ναι.
ο νέος ιδιοκτήτης να πληρώνει και το ενίκιο κάθε μήνα στον κύριο Κούγια, να πληρώνει και τα χρέη που είχε διοίκηση του κύριου Κούγια προς το... Τα χρέη αγόρασε. Τα χρέη αγόρασε. Τα χρέη αγόρασε, πώς το λέω. Και τι θα γίνει, Γιάννη, τι θα γίνει. Μπορείς να μου πεις, ρε Γιάννη... Όταν πουλιέται Ξάνθη 10 εκατομμύρια... Ναι. Η ΑΕΛ δεν πουλήθηκε 10 εκατομμύρια. Ο κύριος Τσακίρης τι αγόρασε στον Απόλλωνα Λάρισσας. Για πες μου. Αυτού... Γιατί αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Κρατώ μικρό καλάθι, γιατί είμαι βέβαιος, έχουν γίνει οικονομικές θυσίες και κάποιοι, σε κάποιους παίχτες, από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Τσακίρης είναι κύριος. Δεν λέμε τίποτα για, την, προφανώς, για τον άνθρωπο. Προς Θεού. Προφανώς θα έχουμε κάποια σύζευξη, αυτό που λέμε, Τρίκαλα και Απόλλων, ναι. Είναι ένα συγκοινωνούν δοχείο. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο όταν φτάνεις σε σημείο να πληρώνεις τόσα χρήματα για να πάρεις βαθμούς πίσω και ξαφνικά να διαλύεται η ομάδα την επόμενη εβδομάδα. Μήπως το ήθελες και εσύ αυτό, μήπως ήθελες κάτι τέτοιο, να εξομαλύνεις την κατάσταση για να γίνει κανένα πάντρεμα άλλο. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα. Πάντως προσπαθώ να βρω έναν επιχειρηματία στην Ελλάδα, έναν, ο οποίος θα έβγαζε από την τσέπα του 5 χιλιάρικα να τα επενδύσει στον Απόλλωνα Λάρισσας. Δεν μπορώ να βρω. Ποιος ο λόγος να τα δώσει τα λεφτά στον Απόλλωνα Λάρισσας? Αυτό λέμε. Τι να κάνει ο Απόλλωνας Λάρισσας? Τι να περιμένει από τον Απόλλωνα Λάρισσας? Τι έσοδα να έχει ο Απόλλωνας Λάρισσας? Τι προσφέρει ο Απόλλωνας Λάρισσας στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή? Τι? Στο επαγγελματικό. Στο επαγγελματικό. Δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς εισιτήρια και με τα τηλεοπτικά πετσοκομμένα και με 10 πινακίδες, 10 χορηγούς που αγαπώ την ομάδα και με 5-6 ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει τη ζωή τους. Φταίει μετά ο άλλος που κάθεται και σκέφτεται περίεργα και λες θέλω τον Απόλλωνα Λάρισσας για κάποιο λόγο. Μα με συγχωρείς, εδώ που όταν ήταν ο Λάζαρος ο Παπαδούλης δεν έκανε ένα λογοπαίγνιο και τον έκανα γυριστή για τον Παναγιώτο Ματζανά και είπε εδώ δημοσίως. Τα ακούσαν όλοι όσοι βλέπαν την εκπομπή, υπάρχει στο διαδίκτυο, στο YouTube. Γιατί ποτέ έφυγε, λέει. Ναι, ξέρω. Τι ξέρεις. Αν ναι. Ξέρεις γιατί δεν μαρτυράσαι. Ξέρω το λογοπαίγνιο αυτό, το ήμουνα, το άκουσα, γιατί ποτέ έφυγε, λέει, ναι. Πέτρε λάθομαι, ρε, τι γίνεται, ρε. Αλλά για πες μου, ρε παιδί μου, ποιος επαγγελματίας, ποιος επιχειρηματίας θα ασχοληθεί με τον Απόλλωνα Λάρισσας, αυτό θέλω. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, τι, να βάλεις λεφτά στον Απόλλωνα Λάρισσα, 70 χιλιάρικα, τι λέτε, ρε. Τι λέτε, ρε. Ο κύριος Τσακίρης είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας. Είναι? Επιτυχημένος επιχειρηματίας. Δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Συνεπώς για να κάνει μια τέτοια κίνηση δεν ναι. Μπορεί να ρίξει τα χρήματά του σε άδειο βαρέλι. Ή σε βαρέλι χωρίς πάτο. Επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων και άλλων κέντρων μπορεί να είναι πολύ καλός. Παράγοντας όμως ποδοσφαιρικός, εγώ δεν τον είχα ακούσει ένα Τσακίρη, ξέρω εγώ, που είχε πάρει τον Πανιόνιο. Τι λες? Ο Τσακίρης. Δεν ήξερα. Μόνο τον Τσακίρη ήξερα που έχει τον Πανιόνιο. Κάναν. Έχει ομάδα στη Θεσσαλονίκη, στο Λαγκαδά νομίζω. Μετά πήγε στον Αγροτικό Αστέρα. Στον Αγροτικό Αστέρα ήταν ο άλλος ο Φαλάκρας. Μαζί ήταν. Μαζί, τι δεν καταλαβαίνεις. Με τον Ριαλόγλου μαζί ήταν. Με τον Ριαλόγλου. Πάση περιπτώσει. Είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας. Α, καλές γνωριμίες έχει. Ναι. Ωραίες. Τι να πω, ρε. Δηλαδή δεν μπορεί και, δηλαδή να έχει διάβλο Τρίκαλα, Απόλλων Λάρισσας. Πάντως έχω τη γνώμη ότι πολύ το τραβήξαμε τώρα Απόλλωνα τώρα. Όχι, μα να σου πω τι, λέει, τι το τραβήξαμε. Νομίζω ότι δεν έχεις να σε κοροϊδεύουνε.
Εγώ βλέπω τους ανθρώπους εκεί που τρέχουνε, αγωνίζονται ο Σακελάριο. Ναι, μήκες... Ο Σακελάριο του βγάζει το καπέλο. Ο αγωνίζεται ο Δοξόπουλος, ο Δοξόπουλος, ο Μπίλιος. Αυτό είπα πριν ότι είναι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει χρόνια ολάκερα. Αγαπάνε την... τους βγάζουμε το καπέλο. Αγαπάνε την ομάδα. Αλλά υπάρχουν και μερικοί όμως που μπορεί να έχουν τον Απόλλωνα Λάρισα να κονομάνε. Λέει ο Γαλάτης τώρα, μπορεί. Λέω, μπορεί. Τι είναι ακονομάν. Τι είναι ακονομάν. Ο Σπύρος λέει, θα ξαναπάω στη Φιλιππούπολη. Πώς θα πας στη Φιλιππούπολη τώρα, εσύ, αυτό σκέφτεσαι εσύ. Πώς θα ξαναπάς στη Φιλιππούπολη. Δεν είναι θέμα αυτό, το γνωρίζει. Όλοι οι πραγματικοί, οι άοκνοι εργάτες του Απόλλωνα γνωρίζουν τα πάντα. Γνωρίζουν τα πάντα. Ούτε παλαβός ήταν ο Κούγιας πριν, ούτε παλαβός ήταν ο Κούγιας. Εγώ σε πληροφορώ και τώρα. Θέλω να ξαναπάω και θα ξαναπάω. Γιατί εγώ δεν πηγαίνω στον Απόλλωνα Λάρισα. Και υπάρχουν άνθρωποι, είναι, υπάρχουν άνθρωποι δίπλα στον Απόλλωνα Λάρισα. Η ομάδα είναι πολύ συμβαθή. Υπάρχει μία τόλμη σε αυτή την εκπομπή και ακούγονται κάποια πράγματα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ακούγονταν ποτέ. Γιατί, πες μου και κοροναγράμματα. Αυτά που λέμε τα ξέρουν και οι πέτρες. Απλά είναι δύσκολο να τα πεις δημόσια, γιατί πρέπει να τα αποδείξεις. Αλλά οι αποδείξεις υπάρχουν εκεί που πρέπει. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν άνθρωπο προσωπικά. Όχι βέβαια. Ίσως έτσι είναι δομημένη όμως η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν βλέπετε τι πλάκες γίνονται. Θέλετε να σας πω ότι υπάρχει στοίχημα, πώς το λένε αυτό, ποντάρισμα, πόσες ομάδες ή και ποιες ομάδες, γιατί δεν ξέρανε την ιστορία, από τη Super League 2 θα τα παρατήσουν, δεν θα κατεβούν να παίξουν δυο παιχνίδια αυτό... ή τρία και θα φύγουν. Εδώ έχουμε το άλλο φαινόμενο τώρα, αποχωρεί πάλι ο Ολυμπιακός και δεν υπάρχει μορία, αποχώρησαν πάλι ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακό, αυτό σου λέω, τι δεν καταλαβαίνεις, σου στοίχημα, για να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός Β' από δύο παιχνίδια τουλάχιστον πρέπει να έδινε 1500. Να βάλουμε και τον κόσμο, όχι μόνο μηνύματα. Μόνο αλλιώς κονομάνε. Οι άλλοι κατεβήκαν σήμερα με 4,5 παίχτες, λέει η Επισκοπή. Και να πω ότι ταξίδευε με αεροπλάνο με τον Ηρόδοτο πρέπει να πεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Στέλλας Κοκούλης, αντιπρόεδρος ΠΑΕ από τον Λάρισα. Γεια σου Στελάρα. Γεια σας. Κύριε Καλάτη, γιατί τέτοια χολή απόψε για τον Απόλλωνα. Γιατί? Τέτοια χολή βγάζετε για τον Απόλλωνα. Τι χολή? Ναι. Τι υπάρξει ο Απόλλωνας και τι προσφέρει ο Απόλλωνας. Έβρισε. Για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είπες θέλω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι... Περνάμε μια κρίση στην ομάδα, έτσι. Και έχετε μισή ώρα που δεν έχετε ασχοληθεί όλη τη χρονιά μισή ώρα για τον Απόλλωνα. Δεν χαίρεστε που ασχολούμαστε με την ομάδα σας. Χαίρομαι, αλλά τη χολή δεν την καταλαβαίνω. Μα γιατί έχετε την εντύπωση ότι βγάζουμε χολή? Μα λέτε ποιος ο επιχειρηματίας σωστός να ασχολείται με τον Απόλλωνα και κάτι άλλο εδώ που ακούω. Και δικά από σας, κύριε Καλάτη. Πώς? Και ειδικά από σας. Στέλιο, με την έννοια όπως καταθέσαμε την άποψή μας... Γιατί μου κοίταξε να δεις, ξέρεις πόσο σε αγαπάω, ξέρεις πόσο σε θαυμάζω. Είσαι για μένα ο καλύτερος δημοσιογράφος, όχι μόνο της Λάρισας, στα αθλητικά και της Ελλάδος. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ώρα και βλέπω μισή ώρα κατά Απόλλωνα. Γιατί έτσι, γιατί φύγανε και... Φύγανε τα παιδιά. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Φύγανε και ο Στουρνάρας που είπε ο κύριος Γαλάτης δεν γύρισε στην ΚΑΠΑ 19. Στην πρώτη ομάδα γύρισε. Στην ΚΑΠΑ 19 ανέβασε δυο παιδιά. Τον Μπακαρό και τον Διβανέ. Τι σημαίνει τώρα εδώ, πέντε κρίση. Στέλιο, μήπως αναγκαστεί να ανεβάσει και άλλα παιδιά. Αυτό είπαμε. Εγώ το είπα. Ότι προς το τέλος θα παίζει με την ομάδα νέων και καλώς θα κάνει. Αφού έτσι θα ανεβάσουμε και παιδιά από τη Βιλιππούπολη. Καμία αντίρρηση. Αλλά όχι όλη η ομάδα είναι ΚΑΠΑ 19. Δεν είπαμε, θεάριστο το έργο. Το είπατε, βάλτε να το ακούσετε το βίντεο, τι είπατε. Είπαμε... Παιδιά, περνάμε μια κρίση.
το τι έκανε ο Ματζανάς, το ξέρετε. Όχι, και δεν το ξέρουμε. Τι έκανε ο Ματζανάς. Χρονιά, λέγατε τα καλύτερα. Και τώρα βγάζετε κάποια Τρίκαλα, κάποια Απόλλωνα, κάποια... Τι έκανε ο Ματζανάς, για πείτε μας. Ακούσαμε λίγο. Εγώ κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω μετά, εγώ γιατί έτσι δεν... Κύριε Αντιπρόεδρε. Και δεν μιλήσετε. Ναι. Κύριε Αντιπρόεδρε, τι έκανε ο Ματζανάς δηλαδή. Τι εννοείς τι έκανε. Εσείς λέτε, τι έκανε δηλαδή ο κ. Ματζανάς. Όχι, μας πήρε από τον Βούρκο και μας έφτασε στα ουράνια. Καμία αντίρρηση. Ποιος έχει αντίρρηση γι' αυτό. Μα λέτε ότι κάτι γίνεται με Τρίκαλα, με Απόλλωνα, με... Έχουμε με... Εγώ είπα σε λίγο κύριε συγκοινωνούμε. Είμαστε μια συνεχεία που δεν έχουμε εισπράξεις όπως εγώ το είπατε. Εγώ είπα, σε λίγο, ξεκάθαρα. Ο Ματζανάς, ματώνει τώρα ο κύριος... Ρε Γιάννη, αφήστε να μιλήσω. Ωραία, ακούμε. Δεν ξέρω, δεν έχω πιστοποίηση. Βάζει ο κύριος Σακύρης τώρα. Βάλε μέσα την τρέλα και το ποδόσφαιρο, βάλε ό,τι θες, επιχειρηματίες είναι. Πού το πάτε δηλαδή, τι υπονοείτε. Γιατί εγώ ξέρω ότι ό,τι αποτέλεσμα και να φέρει ο πόνος, ή χάσει, ή ισοπαλία να φέρει, ή κερδίσει, ή προηγηθεί, ή χάνει και κερδίζει μετά, ή προηγηθεί και... Όλα λέτε κάτι συμβαίνει. Τι λέμε. Συμφωνώ με κύριε Καλάτη, ας το κεφάλι τώρα. Όχι, δεν σας άκουσα, δεν κατάλαβα τι είπατε τώρα. Ο Απόλλωνας, ναι. Ό,τι αποτέλεσμα και να φέρνει, ναι. Επειδή στα χωριά μας λέμε καλύτερα σου βγει το μάτι. Ναι. Εσάς σας, σας έχει βγει το μάτι σας. Λοιπόν, μπορούμε να... Στέλιο, κύριε Κουκούλη, Στέλιο, μπορούμε να συζητήσουμε, να έχουμε διάλογο, γιατί είπες να μην αφήσαμε μίλησης. Άκου και εμένα τώρα. Δεν είναι παράδοξο... Ένας επιχειρηματίας, ο οποίος επιχειρεί στη Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια, να πει συνάδει στον Απόλλωνα, γιατί δεν πήγε να πάρει τον Πιερικό που είναι στην Κατερίνη και έχει και κόσμο. Γιατί δεν πήγε να πάρει τα Τρίκαλα που είναι ομάδα που... Γιατί έδωσε τα 70 χιλιάρικα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί έδωσε τα 70 χιλιάρικα. Εγώ άλλο σου λέω. Συνεπώς σημαίνει ότι η γνωριμία του προφανώς με τον Παναγιώτη τον Ματζανά έφεραν, ναι, τον κύριο Τσακύρη στον Απόλλωνα. Ναι. Ο Παναγιώτης ο Ματζανάς επανειλημμένος έχει τιμηθεί από αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν είπαμε κάτι εις βάρος του. Ναι. Ίσα ίσα που είπαμε ότι δεν έφυγε ποτέ από τον Απόλλωνα, το ομολόγησε και ο εκπρόσωπος τύπου και συνάδελφος εδώ ο Λάζαρος Παπαδούλης, και ότι εγώ είπα επίσης σήμερα και άλλη φορά ότι κατά την προσωπική μου άποψη τα Τρίκαλα με τον Απόλλωνα, λόγω της ύπαρξης των κυρίων Ματζανά και Τσακύρη, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν έφτασε αυτό. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει. Κατά τα λοιπά. Καλώς. Θα το δούμε. Κατά τα καλώς. Λοιπά. Καλώς. Τι είπαμε για τον Απόλλωνα. Ότι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κατά αυτή την έννοια, αφού φτάνουμε να έχουμε... Δεν φταίει βέβαια ο Απόλλωνας, ο οποίος έκανε μια τρομακτική πορεία επί εποχής Παναγιώτη Ματζανά και δική σου, γιατί πάντα δίπλα στις επάρξεις είσαι του Απόλλωνα. Φυσικά και έκανα και είναι, ναι. Και είσαι. Φτάσατε... Και σαν προσθέσεις και σαν παράγοντας, ναι. Θα μπορούσατε να... Ναι, βεβαίως. Εμένα με στεναχωρεί σήμερα που βγάλατε χολή για τον Απόλλωνα. Είσαι κολλημένος. Νομίζω και εσύ, Γιάννη, είσαι Ελλάδος Κέιτρης. Όταν αύριο θα μπεις στο YouTube να ξανακούσεις την εκπομπή, τώρα είσαι ιδιαίτερα πιεσμένος. Καμία χολή δεν βγάλαμε. Έκανα πολύ υπομονή και άρχισα να πάρω. Και δεν θα έπαιρνα. Αν το λέτε χολή αυτό... Αλλά δεν το δέχομαι σαν Απόλλωνα εσείς. Τέτοια χολή για τον Απόλλωνα. Μα... Τι χολή βγάλαμε για τον Απόλλωνα. Κοιτάξτε μετά την εκπομπή και δείτε τι βγάλατε. Τι να κοιτάξουμε την εκπομπή, Στέλιο. Που αποκρύπτουμε εδώ και μήνες πράγματα που δεν έπρεπε. Ποιοι δώσανε κατάθεση, στον ανακριτή, ποιοι δώσανε κατάθεση στον ανακριτή και για ποια υπόθεση. Πέστε μου εσείς, πέστε μου Γιάννη, συγγνώμη να μιλήσω. Πέστε μου σε ομάδες Super League 2 πόσοι και ποιοι ποδοσφαιριστές πληρώνονται. Ναι, αφού τη ξέρετε την κατηγορία. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Μας υπόσχονται λεφτά και δεν μας δίνουν λεφτά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Εισιτήρια όπως είπατε, καλώς είπατε, δεν έχουμε. Γιατί να εκτίθεστε τότε. Που την αγαπάμε, που ματώνουν κάποιοι όπως ήταν ο Ματζανάς, που μάτωνε, όπως είναι τώρα ο Σακύρης που ματώνει.
αφού ματώνουν τόσο πολύ, πώς υπάρχουν σωριδών προσφυγές ποδοσφαιριστών? Δεν ξέρουμε οικονομικά, τι να κάνουμε. Μα ένας που δεν βγαίνει οικονομικά δεν συνεχίζει να αντιπαλεύει σαν τον Δον Κιχώτη με τους ανεμόμυλους. Κύριε Αντιπρόεδρε, αφού δεν βγαίνω οικονομικά, ή θα βρω τρόπο να βγω οικονομικά. Συγγνώμη, Γιάννη, μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτάκι για να τελειώσει αυτή η κουβέντα, γιατί δεν είναι ατέρμονη, είναι έτσι όπως πάει. Δεν μου λέτε, μέχρι στιγμής ο κύριος Τσακίρης έχει βάλει 2-3 εκατοστάρικα στον Απόλλωνα? Έχει βάλει. Θεωρείτε λογικό εσείς να υπάρχει επιχειρηματίας στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο, που να βάλει 300 χιλιάρικα στον Απόλλωνα Λάρισας για να μην τα πάρει ποτέ? Μπορεί, γιατί δεν έλαγε τον κόσμο. Δεν είναι μεγάλο το νούμερο, Απόστολε. Για έναν που θέλει να είναι πρόεδρος ομάδα Super League 2, δεν είναι μεγάλο το νούμερο. Αν με έλεγε ένα-δύο εκατομμύρια, το καταλαβαίνω. Θα βάλω δηλαδή. Τρία εκατοστάρικα μιλάτε. Όποιος παίρνει. Με τις πράξεις του Απόλλωνα, ένας για να γίνει πρόεδρος επί μία διετία, βαριά τριετία, 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια τον έχουν φύγει, άμα θέλει να γίνει πρόεδρος στον Απόλλωνα. Εγώ δεν κατάλαβα, Γιάννη, γιατί αυτή τη στιγμή που έχουμε εμείς κρίση, ασχολείστε τόσο πολύ με αυτή την κρίση που περνάμε. Και να σας δώσω και κάτι, να σας δώσω και είδηση. Γιατί για να μαθαίνετε, από την Πέμπτη θα δείτε. Από την Πέμπτη, αύριο μεθαύριο, δηλαδή από την Πέμπτη, θα δείτε πώς θα κυλήσει η ομάδα. Εγώ ξέρω πώς θα κυλήσει η ομάδα. Και να μην διαδώσετε και τον Απόλλωνα. Εγώ ξέρω πώς θα κυλήσει η ομάδα και ξέρω και ποιος προπονητής έρχεται και τι παίχτες θα φέρει μαζί του. Μην μου τα λέτε εμένα, εγώ τα ξέρω, απλά δεν τα λέω εδώ. Αλλά ασχοληθήκαμε με τον Απόλλωνα πολύ. Την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, λόγω το δεν είχαμε, επειδή μεσολάβησαν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, Κυριακάτικα. Εδώ δεν ήταν ο κύριος Αγγελαρίου. Δηλαδή, αν λένε παράγοντες, Γιάννη, το Απόλλωνα, ότι βγάζουμε χολή εμείς από αυτή την εκπομπή για τον Απόλλωνα. Σήμερα παράγοντες, ναι, ο παράγοντες, όχι παράγοντες. Και εσύ θέλει, γιατί βγάζεις σχολή. Σήμερα βγάλατε χολή. Τόσες φορές δεν μας πήρες από τις συγχαρητήρια που ασχολείστε με τον Απόλλωνα, τώρα βρήκε σχολή. Ορίστε. Δεν πήρατε καμία φορά τηλέφωνο να πείτε, παιδιά, ευχαριστούμε γιατί ασχολείστε με τον Απόλλωνα. Και βέβαια, γιατί να πούμε ευχαριστούμε, ρε παιδιά, υποχρεωσίστε, δεν είναι να ασχοληθείτε με δεσσαλικές ομάδες. Μας έχετε κόψει... Τι ευχαριστούμε να πούμε. Μας έχετε κόψει επιχορήγηση. Ορίστε. Μας έχετε κόψει επιχορήγηση και είναι... Γιατί πρέπει να πάρετε επιχορήγηση για να ασχοληθείτε με δεσσαλικές ομάδες. Υποχρέωσή μας είναι να λέμε, την αλήθεια. Ποιος μιλάει τώρα. Τώρα αφού θέλει εσύ λες έτσι, εμείς λέμε αλλιώς. Μάλλον ο Αποστόλης λέει αλλιώς, εγώ λέω αλλιώτικα. Ο Σπύρος είναι Πόντιος Πιλάτος σήμερα, νύπτωτας χείρας μου, δεν κάναμε κάτι κακό. Δεν γνωρίζω αυτά που λες. Δεν μου λες, Γιάννη. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Γιάννη, ποιους καλέσαν να καταθέσουν στην αστυνομία? Ξέρει κάτι ο κύριος Αντιπρόεδρος? Ορίστε. Ασφαλώς τι ξέρει. Ποιους καλέσαν να καταθέσουν στην αστυνομία? Στον ανακριτή. Με κείμενα εδώ, για πέστε μου. Στον ανακριτή. Στον ανακριτή, όχι στην αστυνομία. Στην αστυνομία. Ανακριτή. Ναι. Ποιους καλέσαν? Εσύ ξέρεις ποιους καλέσαν? Όχι, εδώ κάτι ακούστηκε εδώ πέρα και είμαι, επειδή είμαι περίεργος από φύση μου. Όχι, ψέματα ακούστηκε. Λάθος άκουσες. Ναι. Τι είπα ψέματα εγώ δηλαδή? Όχι, ψέματα ακούσατε. Πού ψέματα ακούσατε? Και ψέματα λέτε τώρα. Αφού εγώ είδα τρεις ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα έξω από το γραφείο του ανακριτή. Τι ψέματα. Και ρώτησα για ποια δουλειά είστε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν έξω από το γραφείο του ανακριτή και είδατε φωτογραφίες. Τι φωτογραφίες? Διαζώσεις. Βγάλατε φωτογραφίες σου, είδατε? Όχι βέβαια, τι φωτογραφίες θα βγάλω, για ποιο λόγο? Με ποιο μιλάω τώρα? Δεν υπήρξε ποτέ φωτογράφος με τον Γιάννη Λάς. Δεν υπήρξε ποτέ φωτογράφος. Μα καλά, τι είναι κρυφό ότι στα χέρια της τακτικής δικαιοσύνης βρίσκεται ο φάκελος, ο γνωστός φάκελος? Τι, πού είναι το κακό? Το υπέροχο θα είναι να αθωωθεί ο Απόλλωνας και από την τακτική δικαιοσύνη. Τι, δεν είναι θέμα να κρύψει κάτι κανένας. Εμείς όμως δεν το,
δεν το δημοσιοποίησαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας του καθενός και του κάθε συλλόγου και βεβαίως υπεραγαπάμε και τον Απόρρονα. Γιατί εκτός των άλλων βγάλαμε και ένα βιβλίο, ρε Στέλιο, του Απόρρονα. Και να σας πω και κάτι, γιατί... κύριε Πρόεδρε. Και η εχθρή σας, είναι εντός των τυχών και εσύ το ξέρεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όλα καλά, ανεχόμαστε πάρα πολλά. Μας είπατε ότι βγάζουμε φουχολή. Αλλά μην παίζετε με τη φωτιά, γιατί μας λέτε και ψεύτες τώρα. Δεν είπα εγώ ότι είσαι ψεύτες. Ψέματα σου είπανε, λέει, είπα. Α, ναι. Καλά, για βοηθήστε μας λίγο. Πείτε μου 10 αριθμούς από το 1 έως το 50. Να μας βοηθήσετε και να δώσουμε κανένα δώρο στους τηλεθεατές, αν θέλετε. Φυσικά σας βοηθήσω. Το μόνο που έχω να πω τελευταίο είναι για τον Σάββατο Σιατραβάνη. Είναι ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο. Τώρα μπορώ να σας πω και έφυγε, πήγε στον Πανσεραϊκό, δεν πήγε. Τι σημασία έχει. Μέχρι την τελευταία ώρα και σήμερα έπαιζε με σφασμένο χέρι. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι πονούσε και έπαιζε. Μπράβο. Και τον ονομάζω με κάπα κεφαλαίο. Προς τιμή του παιδιού. Προς τιμή του παιδιού. Μπράβο. Ακριβώς. Τραυματισμένος. Φυσικά προς τιμή του. Γι' αυτό το αναφέρω. Έπαιζε λοιπόν, τραυματισμένος. Κύριε Αντιπρόεδρε, 10 νουμεράκια από το 1 στο 50. Το 9 που φορούσε στον Απόλλωνα. 9. Το 6 που γύρισα λίγο πιο πίσω στα γεράματα. Και το 11 φορούσε κάπου το στέλιο. Γιάννη, μην παρασύρει. Μην παρασύρει. Το 9-6. Το 3 στα γεράματα στον Απόλλωνα. 3. Το 11 που με έβλεπε στο Σμόλικα και στο Βαρονιακό, ο κύριος Καλογιάννης και με ανακάλυψε πριν 40 χρόνια. 4. 4 αριθμούς, άλλους 6. Έχει κι άλλους 6. Ναι. Το 10. 10. Του Πελέ. Ναι. Άλλο. Το 10 του Μαραντώνα. Το 10 το είπατε, το φόρουσε και ο Πελέ και ο Μαραντώνα. Το 21. Ναι. Άλλους 4. Τους 33, το 33, εκεί που θα φτάσει ο Πόλμας τέλη Μαΐου. Τα χρόνια του Χριστού. 33. Και τα χρόνια του Χριστού, Σπυρό. Σωστά. Άλλους 3 αριθμούς. 45. Ναι. 50. Το 50 και ακόμα έναν. Ας το πει ο Γιάννης το ένα, το πιλαράκι μου. Όχι, γιατί... Όχι, δεν γίνεται. Αυτό είναι... Θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Είμαι μέλος της Ριανδρίας και θα πούν τα κάνουν μόνοι τους. Το ένα το είπα. Όχι. Θα το πω για τον Κωστή τον Μπακαλό που σήμερα ντεμπουτάρισε στα 17 του χρόνια στον Απόλλωνα. Το είπα και εγώ σήμερα. Είναι ένα καταπληκτικός θεματοφύλακας. Μπράβο. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ένα λεπτό, Αποστολή, να πω κάτι στον Αντιπρόεδρο. Λοιπόν, να θυμίσω κάτι για τον Απόλλωνα εγώ. Το πρώτο μου παιχνίδι που αξιολογήθηκα στη Δέλτα Εθνική ήταν Απόλλωνας Λάρισας, Όλυμπος Κατερίνης με προπονητή τον Απόστολο Καϊμάκη, Αντιπρόεδρε. Εκεί έπαιξα το πρώτο μου παιχνίδι στη Δέλτα Εθνική όταν αξιολογήθηκα. Πόσα βγήκανε? Στο ξερό, 4-0. Ο κέρδισε ο Απόλλωνας. Ήταν πραγματικό. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση και την ημέρα. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ και ο Απόλλωνας ευχόμαστε να τη σώσει την κατηγορία. Να είστε σίγουροι να τη σώσουμε την κατηγορία. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να είστε. Γεια σας. Και επειδή μιλήσαμε πολύ και για Απόλλωνα και για ΑΕΛ, να πάμε και στις Σέρες. Να δούμε πώς έχασε η Αναγέννηση Καλίτσας από τον Πανσεραϊκό. Ένα άτυχο παιχνίδι που την κρατάει λίγο πίσω, αλλά όχι όμως... Τι λέει αυτό το μήνυμα? Γιάννη, γιατί άφησε χρέη ο Κουγιάς, δεν έλεγε ότι η ομάδα δεν χρωστάει πουθενά? Άστια λέει. Τι έλεγε ο καθένας έτσι λέει. Λοιπόν, και βεβαίως υπήρχαν τεράστια χρέη. Και εγώ λέω γιατί ότι άφησε χρέη, γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ο Αλέξο Κούγιας χωρίς
χορηγίες χωρίς κόσμο με τον ανηλαιή πόλεμο που γινόταν και φυσικά χωρίς το τηλεοπτικό συμβόλαιο από τη στιγμή που η ομάδα υποβιβάστηκε στη Β' Εθνική και δεν βγήκε. Για να πάμε λοιπόν στον Πανσεραϊκό, στο Δημοτικό των Σερών, να δούμε πώς έχασε Καρδίτσα από τον Πανσεραϊκό. Έμεινε, επαναλαμβάνω, λίγο πίσω, αλλά όχι έξω από τους... Έπρεπε να δείξετε και την ΑΕΛ πώς έχασε, όχι Καρδίτσα. Καρδίτσα στο σπαθί έχασε. Πάμε. Η σέντρα του Σταυρόπουλου, τώρα κεφαλιά από τον Κλάους, δοκάρι, νέο σουτ, out, μεγάλη ευκαιρία από τον Γιάκο τελικά. Ο Ευρυπίδης Γιάκος είναι αυτός που πρωταγωνιστεί στην πρώτη σπουδαία φάση του παιχνιδιού, στο 7ο λεπτό. Από την σέντρα που έγινε εδώ, έπιασε την κεφαλιά, έμεινε άγαλμο για Νίκοβλου, δεν κατάφερε να κάνει κίνηση προς την μπάλα, η οποία αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι. Ξανά Αναστασόπουλος έχει χώρο για να κάνει τη σέντρα, την επιχειρεί. Η κεφαλιά του Γιάκου κι άλλο δοκάρι. Πάλι με κεφάλι από τον Γιάκο. Στο 29 παραμένει το 0-0. Με την αναγέννηση να έχει δεύτερο οριζόντιο δοκάρι με τον ίδιο παίκτη. Βλέπετε εδώ, ο Γιάκος μπήκε ανάμεσα από τις γραμμές, ανάμεσα από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Έπιασε την κεφαλιά στην τρίτη τελική της αναγέννησης. Σέντρα τώρα και φαγιά, γκολ! Ο Σαΐδ! 1-0 ο Πανσεραϊκός στο 35. Αρκούσε αυτό το τρίλεπτο πίεση στο γηπεδούχο στην άμυνα της αναγέννησης για να έρθει ο Γκανέζος με ιταλικό διαβατήριο. Ο Αχμέτ Σαΐδ με το τέταρτο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα να βάλει μπροστά τους γηπεδούχους. Να έχει τα δοκάρια του Γιάκου, αλλά τώρα το Πανσεραϊκό να απειλεί και με δεύτερο γκολ. Το κανείς να φεύγει, να τον έχει από απόσταση ο Σκόδρας. Η πάσα που έγινε παραλίγο, έδιωξε ο Γκέκας. Η κόντρα πάλι Σαΐδ. Άου! Τεράστια ευκαιρία μέσα σε ένα τρίλεπτο Πανσεραϊκός. Ο Σκόδρας με τον Δημόπουλο. Με τον Βαλάνικο Ζωρώνη να το εκτελεί. Παλαπέρασε κεφαλιά λίγο έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Το φέρει στα ίσια Κοζορώνης. Το σου του Κοζορώνη έξω. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Γιαννίκογλου. Ήλεγχε την πορεία της μπάλας. Είχε αίσθηση του σώματός του σε σχέση με την εστία πίσω. Ο Μπαϊροβιτς είναι στην καρδιά της περιοχής. Αντικατέστησε τον Σαΐδ ως center for της ομάδας. Κατσαντώνης. Θα κάνει το σούτ διαγώνιο πάνω τα δοκάρια. Πάντως αυτό είναι το καλύτερο που έχει να επιδείξει ο Πανσεραϊκός σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. 81ο λεπτό. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα πέρασε, έδιωξε η άμυνα της αναγέννησης. Απευθείας το σούτ, εκπληκτικό γκολ στο 89, το 2-0. Από τον Ζέρι. Ο Πανσεραϊκός ουσιαστικά σφραγίζει την νίκη του. Είναι εξαιρετικά πιθανό να αλλάξει κάτι στα λεπτά που απομένουν. Όπως του ήρθε η μπάλα από την απόκρουση των αμυντικών της αναγέννησης, ο Αλέξανδρος Ζέρης πετυχαίνει το πρώτο του γκολ φέτος με αυτό το εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής. Ένα γκολ χαρμαϊδέστε για τον Πανσεραϊκό, με τον Ζέρη περιχαρή βέβαια. Δύο-0 λοιπόν έχασε η ομάδα της Καρδίτσας. Η ομάδα της Καρδίτσας, η οποία έχει με τη διοίκηση της αυτή, η διοίκηση Παπαδημητρίου, είναι 3-4 σοβαροί, πολύ και καλοί επιχειρηματίες της περιοχής. Έχουν ένα project για κατασκευή γηπέδων, προπονητικού κέντρου και ξενοδοχείο σε περιοχή λίγο έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα της Καρδίτσας. Έχουν τις, υπάρχει το πλάνο, υπάρχει καταρχήν η βάση οικονομική και από εκεί και πέρα είναι σε, το δουλεύουν πάρα πολύ το θέμα αυτό. Οι πληροφορίες που σας λέω είναι ακριβείς. Το δουλεύουν για να κατασκευαστεί στην Καρδίτσα κάτι αντίστοιχο με τα πηγάδια της Ξάνθης. Μακάρι να το καταφέρουν, μακάρι να γίνουν αυτά τα πράγματα.
γιατί η περιοχή έχει ανάγκη από δυνατές ομάδες και όταν μια ομάδα έχει καλό σπίτι, συγγνώμη, έχει καλό παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον. Συγγνώμη. Γιάννη, ορίστε. Λίγο πριν κλείσουμε, mm-hmm. για πες μας τους τέσσερις δικηγόρους πρόεδρους. Τζοβαρίδης ο πρώτος. Τζοβαρίδης, Κώστα Τζοβαρίδης. Θανάσης Ψάλτης. Ψάλτης. Γιώργος Αδαμόπουλος. Αδαμόπουλος. Αλέξης Κούγιας. Και Κούγιας. Με μου έρχεται κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται, τέσσερις. Είπες τέσσερις έδωσες. Και ο ποδοσφαιριστής φυσικά είναι, ο οποίος έχει παίξει όλες τις επαγγελματικές ομάδες της Θεσσαλίας. Ο Σκούτερ. Ο Σκούτερ. Βασίλης Σκούτερ. Βασίλης Σκούτας. Σκούτας, ναι, όντως. Ο Βασίλης Σκούτας. Ταχύτατος. 18%. Ταχύτατος. Γρήγορος. Δύο παίκτες που έπαιξαν σε ομάδες του Βόλου και ήταν Κύπροι. Φυσικά ο Σιέλης που παίζει τώρα στο Βόλο. Ο Παπέτας. Δημήτρης Δημητρίου. Είναι Κύπροι που έπαιξαν σε ομάδες του Βόλου, σε Νίκη, Ολυμπιακό και Βόλο. Το παρατσούκλι, το προσωνύμιο του Στάθη Τηλιόπουλου ήταν, ποιο ήταν? Φούρκας. Φούρκας. Ήταν Φούρκας. Και τέσσερις Έλληνες παίχτες που φόρεσαν. Παιχτούρα μεγάλη, παιχτούρα, πολύ καλός παίχτης. Καλός παίχτης και φίλος. Τέσσερις Έλληνες παίχτες που φόρεσαν φανέλα τουρκικών ομάδων. Φυσικά είναι ο Τζέκας, Κολοβέτσος, Μπακασέτας, Σιώπης, Βασιλόγιαννης, Τάτος. Πολλοί ποδοσφαιριστές, Κίτσιου, που έχουν φορέσει φανέλα τουρκικών ομάδων. Πέλκας φυσικά, τώρα παίζει στη Χάλ, στην Αγγλία. Υπάρχουν το 45 και το 50, το 3-3-7 στο τέλος και το 1, όχι, είναι το 8-8-0. Είναι τα τρία τελευταία νούμερα από τα τηλέφωνα που έχουν δώσει σωστές απαντήσεις. Αυτά τα δύο τηλέφωνα μπαίνουν στην κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα για την πολυθρόνα της εταιρείας Χρήστος Παλάκας και για το κινητό, το ακριβό κινητό αξίας περίπου 200 ευρώ από την εταιρεία Φωτάκη στο κινητό Xiaomi. Δεν έχουμε τίποτα άλλο για σήμερα, ήταν η πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Να έχουμε υγεία, να έχετε υγεία και ξέρετε παιδιά, εμείς δεν βγάζουμε χολή για κανέναν. Δεν έχουμε εγώ λόγο άλλωστε. Εγώ την έχω βγαλμένη από το 92. Για ποιο λόγο άλλωστε. Χολή γιατί δεν έχουμε να ούτε να χωρίσουμε κάτι. Την Τετάρτη είπαμε έχουμε κύπελο. Κύπελο. Απλά εντοπίζουμε κάποια θέματα τα οποία σύμφωνα με τη δική μας άποψη είναι κακώς κείμενα και τα λέμε, τα συζητάμε μαζί. Για ποιο λόγο? Για να, αν είναι δυνατόν, αυτά τα κακώς κείμενα να αλλάξουν. Να αλλάξουν και να σταματήσουν πλέον να είναι εμπόδιο στις καλές πορείες των ομάδων, στις καλές πορείες των συλλόγων, έτσι όπως αυτές έχουν από τη διοίκησή τους οριστεί. Να είστε όλοι καλά, καλή να έχουμε υγεία, καλή εβδομάδα. Καλά με θεόρτια. Καλά με θεόρτια βέβαια. Και ξεστολίστε τα δεντράκια από αύριο. Φύγαν οι καλικάτζαροι. Γεια σας.